Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Επιστρέφουμε Δημήτρη, πώς το λένε αυτό το πράγμα, καθότι η αρχή ήταν κάπως προβληματική, λόγω τεχνικών προβλημάτων. Ξέρετε, έχουμε το εξής μεγάλο πρόβλημα. Πρώτον, αυτοί που παρακολουθούν την εκπομπή, παρακαλώ να μην τρώνε ντόνατς κατά τη διάρκεια της εκπομπής, πέφτουν στο πληκτρολόγια, γιατί προκαλούν προβλήματα στην όλη μετάδοση. Και κατά δεύτερον, οι 45-48 περίπου που επιχειρούν χακάρισμα την ημέρα, ρε παιδιά, κάνε το άλλη φορά. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ξανά, αγαπητές φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης, και σήμερα, όπως σας έλεγα, έχουμε πολύ σοβαρά νέα. Γύρισα μετά από ένα τριήμερο στην Κρήτη, όμορφος καιρός, παρά την τελευταία μέρα με τους νοτιάδες που γύρισαν σε βροχή, αλλά δεν είναι καμία σημασία. Είναι η εποχή τέτοια. Τι μας νοιάζει, το σημαντικό είναι να έχουμε εποχές, όχι να δεν σου αποδώσουμε κιόλα. Αλλά έχει μια σημασία. Να πούμε ορισμένα πράγματα. Υπήρχαν δύο κόσμοι. Ο ένας κόσμος ήταν αυτός που αντικρίζαμε εμείς, με τα προβλήματα των αγροτών, των μικρομεσαίων. Η πραγματικά εντυπωσιακή κατάσταση που υπάρχει, για πρώτη φορά διαπιστώνω ότι έπεσε δραματικά ακόμη και το επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρονται στην Κρήτη, και αυτό μου κάνει εντύπωση, γιατί είναι η πρώτη φορά που το διαπιστώνω, αν και πηγαίνω πολύ τακτικά στην Κρήτη σχετικά, και μένω σε ξενοδοχεία, πηγαίνουμε έξω και βλέπουμε την εστίαση της, οπότε πρέπει να το δούμε αυτό πράγμα. Ήταν εντυπωσιακό, δεν είναι φαινόμενο της εποχής. Οι μαγαζάτες που προσπαθούν να επιβιώσουν σε συνθήκες ανελαίοι της κρίσης και έλλειψη εισοδήματος αρατζήρου, και οπότε πέφτουν δραματικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας, προσπαθώντας να μειώσει το κόστος. Αυτό βέβαια δεν τους βγαίνει σε καλό, ούτε μπορεί να βγει σε καλό σε κανέναν, διότι αυτό μία φορά μπορεί να γίνει, δεύτερη δεν γίνεται. Αυτό όμως υποδηλώνει τη γενική κατάσταση που υπάρχει στα χωριά που πήγαμε. Του νομού Ηρακλείου, παντού υπάρχει μια, όχι μόνο η αγωνία, ο πόνος, το αδιέξοδο, η απελπισία, αλλά και μια φωνή διαμαρτυρίας που δεν την είδαμε στη διαδήλωση που έγινε εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Και δεν την είδαμε, πρώτον γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ξέρετε, αυτά που μας φροντίζουν να μας πληροφορούν τόσο πλουσιοπάροχα, θέλανε να εστίασαν τους φακούς και τις
και τα μικρόφωνά τους στους μαγκουροφόρους του Αβγενάκη και τον υπόκοσμο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ήρθε πάνω να επιτελέσει το έργο του. Είναι όλοι αυτοί που γυρίζανε τα προηγούμενα χρόνια από χωριό σε χωριό και προπαγανδίζανε υπέρ του μνημονίου, αλλά τώρα που το μνημόνιο εφαρμόζεται από τον Τσίπρα, κανένα πρόβλημα, πήγαμε πάνω να διαδηλώσουμε. Στο Ηράκλειο έμαθα και πώς τους λένε οι αγρότες και οι επαγγελματίες του χώρου, αυτούς τους αγρότες που είδαμε, τους μαγκουροφόρους, όχι όλους βέβαια, αυτούς που μας δείξανε συγκεκριμένα, τους λένε αγρότες του Φραπέ, διότι δεν έχουν πατήσει ποτέ σε χωράφι. Αυτή είναι ο υπόκοσμος των επιδοτήσεων, ο υπόκοσμος των κομματικών διαπλοκών με τους συνεταιρισμούς και τις ιστορίες. Γι' αυτό άλλωστε δεν έχουν δουλειά οι άνθρωποι και μπορούν να κάνουν τη δουλειά που τους βάζει το κόμμα και βεβαίως η συμμορία την οποία υπηρετούν, Αβγενάκες και CIA. Λοιπόν, ποια είναι η δουλειά που έχουν υπηρετούν? Να έρθουν στην Αθήνα να κάνουν διαδήλωση. Διότι δεν έχουν ελιές να πάνε να τις μαζέψουν, και αν έχουν, βάζουν τα δουλικά τους. Ντόπια ή τη συμμεταπή. Τα δουλικά τους και δουλεύουν, έτσι αλλιώς την επιδότηση θα την πάρουν. Την έχουν οικονομήσει και μέρος από την επιδότηση για τις υποχρεώσεις που πουλάνε στους υπόλοιπους αγρότες. Στη συγκέντρωση μάλιστα του Ηρακλείου, όταν σηκώθηκε ένας επάνω σε ένας έτσι λεβεντοαγρότης, να το πούμε έτσι, και σηκώθηκε πάνω σε καμιά ηλικία, αλλά δεν έχει καμιά σημασία, και τους είπε: ρε εσείς, τι τις θέλουμε τις επιδοτήσεις? Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Αν θα πάρουμε το 40% το 70% των επιδοτήσεων, τι τις θέλουμε τις αποδοτήσεις, ρε? Τη γη μας θέλουμε, ρε. Τη γη μας. Να την καλλιεργήσουμε όπως νομίζουμε εμείς καλύτερα. Και όπως μου λέει ο ίδιος ο αγρότης αυτός, που το συνάντησα σε ένα χωριό στο νομό Ηρακλείου, μου απάντησε: πανιάσανε τα πρόσωπά τους. Βέβαια. Ποιος από αυτούς έχει μάθει να δουλεύει? Δείτε τους μόνο, αυτό το τέρας που σέρνανε, ένα παχύδερμο που σέρνανε γελώντας οι αστυνομικοί, δεν ξέρω αν είδατε μια φωτογραφία, μια από τις φωτογραφίες, που ήταν ένα παχύδερμο. Με την γλίτσα, λες. Όχι, τον είχαν ρίξει κάτω και τον σέρνανε δύο ματατζίδες, οι οποίοι είχαν σκάσει τα γέλια. Γιατί όλοι αυτοί είναι δικοί τους άνθρωποι, δηλαδή συγνωτίζονται. Φυσικά δεν ήταν όλοι τέτοιοι, μιλάμε για αυτούς που δείξανε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί ο αγροτόκοσμος, ο πραγματικά αυτός που πονούσε και έχει κατέβει κάτω να διαδηλώσει, κτηνοτρόφοι αλληλείς κατά κύριο λόγο, αλλά και αγρότες από αγροτικούς συνεταιρισμούς, πραγματικούς συνεταιρισμούς, η σφραγίδα. Διότι ο κανονικός συνεταιρισμός, αυτός που δεν μπορεί να λειτουργήσει για να κλέψει παραπάνω, έχει μείνει σφραγίδα. Υπάρχουν και αγροτικοί συνεταιρισμοί που είναι σφραγίδες. Έχουν καταληστευτεί από τις τράπεζες και από τους κυρίους κυρίες και κυρίες οι οποίες ήταν προηγουμένως, και έχουν μπει τώρα οι αγρότες, έχουν μείνει όσοι αγρότες έχουν μείνει, προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα σε αυτά τα πλαίσια του συνεταιρισμού, οι οποίοι μάλιστα έχουν αθωωωθεί άπαντες όλες οι προηγούμενες διαχειρίσεις, παρά το γεγονός ότι έχουν φάει τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Μου λέγανε για παράδειγμα σε ένα χωριό κοντά στα Πεζά, όπου είναι γνωστός ο λεγόμενος συνεταιρισμός Πεζών Κρήτης για το κρασί τους και όλα αυτά, ότι είναι μέσα πάνω από 500 εκατομμύρια μέσα, έχουν καταλυστευτεί τα πάντα. Λοιπόν, και όλοι αυτοί συνεχίζουν το ίδιο βιολί χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν εμπεμβαίνει κανένας και βεβαίως απειλούν κιόλας τους αγρότες ότι έτσι και τους καθίσουν το σκαμνί και έτσι και τους χωρεώσουν τα τεράστια χρέη που αυτοί δημιούργησαν, τότε θα κληθούν να τα πληρώσουν οι συνεταιριστές. Δηλαδή αυτοί, οι απλοί αγρότες δηλαδή, που είναι μέλη του συνεταιρισμού. Βεβαίως αυτό είναι ψέμα. Ψέμα. Είναι ένας εκβιασμός ο οποίος μπορεί να πάψει να υπάρχει αν σταματήσουμε να είμαστε υποχείρια του υπόκοσμου. Αλλά τέλος πάντων λέω απλά τι συμβαίνει. Η πραγματική συγκέντρωση των αγροτών, όπως τουλάχιστον διεξήχθη στην Αθήνα, ήταν στην πλατεία του Συντάγματος στην κάτω μεριά. Όχι με τους πάνω του μαρκοφόρους που βγάζαν φωτογραφίες με τον Αβγενάκη, με τον Αβγενάκη, πώς το λένε αυτά τα ναι, ο οποίος έβγαλε ακριβώς τις παραμονές του κλεισίματος στις τραπέζες Ελλάδος 1.000.000 έξω, ξέρετε, για να μην παραπέσει, όπως το κύριο Σταθάκη. Για να μην παραπέσει, λοιπόν, τον ειδοποίησε ο φίλος του κύριο Στουρνάρας και έβγαλε έξω 1.000.000 και δεν ήμουν αυτός. Απλά αυτή η περίπτωση αποκαλύφθηκε, βγήκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και βέβαιως όταν βγήκε, όπως βγήκε, έτσι και χάθηκε. Διότι δεν πάρθηκε κανένα μέτρο, δεν μπήκε ένα θέμα, ρε παιδιά,
Πού το βρήκε αυτό στο 1 εκατομμύριο? Υποτίθεται ότι ήταν ή είναι βουλευτής. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Ούτε βεβαίως το ρωτάει κανένας. Έλα εδώ ρε κερατά, από πού το βγάλες? Έτσι βγαίνουν τα χρήματα τη σημερινή μέρα. Λοιπόν, αλλά δεν τρέχει τίποτα. Η πραγματική συνάντηση γινόταν κάτω, όπου οι εκπρόσωποι των συντονιστικών αγώνα από όλη την Ελλάδα πέραν το λόγο. Και είτε ήταν σε φορείς είτε όχι συντονιστικά, δηλαδή πρωτόλια τα οποία προσπαθούσαν να συσπυρώσουν, λέγαν πραγματικά τα προβλήματά τους. Και φωνάζανε, πονούσανε. Αλλά έπρεπε να γίνει ο αντιπερισπασμός για να παίξουν τα κανάλια. Και ο αντιπερισπασμός έγινε με τον υπόκοσμο να προκαλεί τους δικούς του, δηλαδή τους Πετοριανούς, και να παίζουν αυτό το κολπάκι. Εκεί βεβαίως βρέθηκαν και άνθρωποι οι οποίοι συγκρούστηκαν με την αστυνομία γιατί δεν είχαν καμία άλλη επιλογή, όπως η γνωστή περίπτωση του Καρατέκα, όπως βγάζαμε. Ναι, τα βγάλαμε, ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή το έχουμε ξεφτυλίσει. Ο οποίος είναι ένας απλός αγρότης, νεαρό παιδί, ο οποίος έτυχε, όπως έμαθα, όχι έτυχε, αλλά πέτυχε σε μια άλλη διαδήλωση να είχε φάει με τη φυσούνα αυτή τη χημική στη Μούρη, στο πρόσωπο, συγγνώμη, με συγχωρείτε για την έκφραση, στο πρόσωπο, και από τότε βεβαίως είχε αγριέψει ο άνθρωπος και δεν έχει άδικο. Και βέβαια έκανε αυτό το εντυπωσιακό άλμα που είδαμε προηγουμένως. Μια υποσημείωση, έτσι ένα μικρό αστερίσκος. Ο συγκεκριμένος, που δεν λέω ποιος είναι, από ποιο χωριό είναι, από ποια περιοχή είναι κτλ. Αν και μάθαμε, και ενδεχομένως να έχουμε την ευχαρίστηση να τον βγάλουμε στις επόμενες μέρες, να τον βγάλουμε να συζητήσουμε δηλαδή ποια είναι τα πραγματικά του προβλήματα. Γιατί από ό,τι διαπίστωσα, μέχρι και ο κύριος Σαχίνης τον έβγαλε, αλλά δεν το ρώτησε ποτέ για τα πραγματικά προβλήματα που τον οδήγησαν σε μια τέτοια κινητοποίηση και που τον έφεραν αντιμέτωπο με τις μονάδες καταστολής. Αλλά πού έμαθε καράτε, πώς τον αυτό το πράγμα, ξέρεις, και τέτοιες ανοησίες που βεβαίως όταν είσαι έμιστο όργανο της μαύρης προπαγάνδας, είσαι υποχρεωμένος να τα κάνεις παρακενάντες στις συνειδήσεις σου. Λοιπόν, ο άνθρωπος συγκεκριμένος, από ό,τι έμαθα από τους συναγωνιστές μου, ήταν πρόσφατα, πρόσφατα είχε ανακαλύψει το ΕΠΑΜ και ήταν πρόσφατα ψηφοφόρος του ΕΠΑΜ στις τελευταίες εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Απλούστατα, ήταν ένας άνθρωπος που δεν άντεξε την εικόνα να χτυπιούνται άνθρωποι μπροστά στα μάτια του, έχοντας και αυτός ο ίδιος την εμπειρία. Αλλά όμως πέρα από αυτό, αλλά έχει μια σημασία το ότι κανένας δεν είδε αυτή την οπτική. Όχι κανένας, δεν είδε κανένας την οπτική του γιατί τον κάνει ο τον άλλον, ας πούμε, να κατέβει και να συγκρούεται. Κανένας δεν είδε τη συνέλευση των απεργών των διαδηλωτών στο κέντρο της πλατείας Συντάγματος, που χιλιάδες αγρότες, ο ένας μετά τον άλλον, έπαιρνε τον λόγο και έλεγαν τα φοβερά προβλήματα που έχουν. Είτε ήταν οι κτηνοτρόφοι, η Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων από την Καστοριά, ή ήταν τα παιδιά που ήρθαν από την Βέρεια, ναι, που είναι νέα, κυρίως νέα παιδιά, ή αντίστοιχα από το Βελβενδό, εκεί το καταστρέψανε κυριολεκτικά το συνεταιρισμό με τις πολιτικές του κύριου Κοντζιά για τις κυρώσεις και των προηγουμένων για τις κυρώσεις με τη Ρωσία. Όλοι αυτοί που είναι πραγματικά οι ομοσπονδίες αλλιέων, αυτοί κι αν είναι τελειωμένη η ιστορία βεβαίως, διότι πώς θα το κάνουμε, δεν μπορεί να ζήσουν ψαράδες σε μια χώρα υποκατοχή, αλίμονο. Λοιπόν, όλος αυτός ο κόσμος που για μας γέννησε την ανάγκη να βρεθούμε μαζί του, ήταν και μέλη του ΕΠΑΜ, μέλη και φίλοι του ΕΠΑΜ στη διαδήλωση, εκεί ήταν ο παλμός του κόσμου, και βεβαίως όχι στους περίεργους μαγκουροφούρους, πώς να τους πω, σάπιοκυλιάδες που κυκλοφορούσαν επάνω και βγάζαν διάφορες φωτογραφίες και τα λοιπά. Να, γιατί και είπα ότι, να το πούμε έτσι, δεν ήταν ότι καλύτερο αυτή η ιστορία με τους στην πλατεία Συντάγματος. Παρ' όλα αυτά, εμείς ασχολούμαστε με το τρία πουλάκια κάθονται, διότι τρία είναι τα πουλάκια, κοινώς τέσσερα, με τον Παπαμίκο πέντε, διότι τέσσερα είναι τα πουλάκια που στις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας που ακυρώθηκαν λόγω τεχνικού σφάλματος. Προσέξτε, ολόκληρο κόμμα διεκδικεί εξουσία
αναθέτησε η ιδιωτική εταιρεία, μάλιστα με τρομακτικά ποσά, δηλαδή από ό,τι άκουσα από δημοσιογραφικές πηγές, διότι δεν ανακοινώνονται αυτά, αυτά είναι μεταξύ μας τώρα. Έτσι, δεν ανακοινώνονται και φυσικά κανένα υποκείμενο που θεωρεί τον εαυτό του μέλος αυτού του κόμματος δεν αναρωτήθηκε ποτέ για το πώς κλείνονται αυτές οι συμβάσεις, τι γίνεται. Φαντάσου ρε παιδιά, ένα κόμμα που διεκδικεί για τον εαυτό του την εξουσία κλείνει αδιαφανή σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία που θα παρέξει υπηρεσίες που μπορεί να την κάνει οποιαδήποτε ομάδα πληροφορικάριων από τελ, απόφοιτη τελ, δηλαδή τεχνικών επαγγελματικών λυκείων, δηλαδή τέτοιο επίπεδο. Δεν ήθελε τίποτα το ιδιαίτερο, ούτε know-how, ενώ οποιοδήποτε στοιχειοδό συγκροτημένο κόμμα έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να κάνει αυτή την ιστορία. Όχι όμως έπρεπε να δοθεί σε εταιρεία. Γιατί πώς να το κάνουμε, υπάρχει κάτι που γίνεται στη Νέα Δημοκρατία, στο Πασό και στα υπόλοιπα κόμματα που να μην τρώνε οι μέτεροι? Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεύτερον, θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει η κάλυψη για το προαποφασισμένο αποτέλεσμα. Διότι πώς να το κάνουμε, πώς γίνεται να πάνε να ψηφίσουν όλοι οι υπόλοιποι και μετά να σου βρεθεί κανένας και να σου βγαίνει κανένα λουκούμι στη μέση? Έπρεπε να υπάρχει κάλυψη ιδιωτικής εταιρείας προκειμένου να υπάρξει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα που είχαν αποφασίσει οι ξένες πρεσβείες και οι βαρόνοι της όλης ιστορίας που είναι πίσω από τα παρασκήνια. Τρίτο, είναι εντυπωσιακό, κόμμα εξουσίας, προσέξτε πάλι λέμε, τόσο άχρηστοι είναι αυτοί που δεν μπόρεσαν ούτε καν σε αυτά να συμφωνήσουν. Προφανώς είχε αποφασιστεί το αποτέλεσμα, αλλά κάποιοι, πώς θα νομούμε, της Κόζα Νόστρα, είχαν διαφορετική άποψη και συγκρούστηκαν γύρω από τα ζητήματα αυτά και την τελευταία στιγμή ανατράπηκε αυτή η ιστορία. Το έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γιατί μπορεί να εικάσει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που δεν μπορεί να πάρθει στα σοβαρά είναι η επίσημη τοποθέτηση που λέει τεχνικό σφάλμα. Δηλαδή, με συγχωρείτε παιδιά, αυτά είναι μόνο για ανόητους που δεν έχουν ιδέα το πώς λειτουργούν αυτά τα συστήματα. Δεν υπάρχουν τεχνικά σφάλματα, δεν λειτουργούν στο σύστημα. Και εμάς προηγουμένως δεν λειτουργούν στο σύστημα, το οποίο είναι πιο περίπλοκο από το να κάνεις καταμέτρηση σε ψήφους, και παρόλα αυτά φτιάχτηκε πολύ γρήγορα, χωρίς να υπάρχουν εταιρείες από πίσω, οι ιστορίες που να μην επιτελείαν για να υποστηρίζουν. Αλλά ο κύριος Παπαμίκος, φαντάσου ανικανότητα, φαντάσου επίπεδο. Πώς να το πούμε, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να κυβερνήσουν, μας κυβερνήσανε και θέλουν να συνεχίσουν να μας κυβερνάνε. Δηλαδή τι να σου πω, από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχουν οι χειρότεροι. Οι χειρότεροι είναι αυτοί που πάνε και τους ψηφίζουν. Λοιπόν, ειλικρινά, τι πρέπει να γίνει άλλο? Τι πρέπει να γίνει? Ποιος είναι αυτός και με τι επίπεδο έχει για να πάει να τους ψηφίσει? Ειλικρινά, φυσικά μου κάνει εντύπωση πως, για παράδειγμα, τα κριτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως ακόμη και του κύριου Σαχίνη την εκπομπή, θυμάμαι το πρωί που έφευγε χθες, ας πούμε, είχε βγάλει τον κύριο Παπα, αυτό που ορίσαν αντιπρόεδρο τώρα, με κάποιες δηλώσεις, ιστορίες και τα λοιπά, ο οποίος ξαφνικά ευρέθη αντιπρόεδρος, ως ενωτικός αντιπρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν μου πείτε ότι αυτό είναι τυχαίο, το ότι εμφανίστηκε συγκεκριμένα μέσα ακριβώς αυτές τις συνθήκες να κάνει τέτοιες δηλώσεις και ξαφνικά ευρέθηκε αντιπρόεδρος, παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά σας θεωρώ πολύ αφελής όποιος το λέει αυτό το πράγμα. Απλούστατα, οι καναλάρχες, ακόμη και σε τοπικό επίπεδο, κανόνισαν το πώς θα πάει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η όλη ιστορία, βεβαίως, όλο αυτό είναι μια προπέτασμα καπνού. Δηλαδή στάχτη στα μάτια μας, για να μην παρακολουθούμε βέβαια τι συμβαίνει, ποιοι τι έχουν συμφωνήσει και το πώς περνάνε όλα τα πράγματα, όλα τα υπόλοιπα που αυτή τη στιγμή προωθεί η κυβέρνηση στο όνομα και προς το συμφέρον των δανειστών της χώρας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε, καθώς ολοκληρώνεται πλέον η μελέτη αυτού του πράγματος, του τερατουργήματος του πολυνομοσχεδίου που πέρασε, να δείτε τι προβλέπει για τη δολοφονία και βλέπετε τη δολοφονία του οφειλέτη προς τις τράπεζες. Είναι, πρόκειται για δολοφονία εν ψυχρό. Θεσμοθετείται επίσημα για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά τη φεουδαρχία. Δεν νομίζω ότι υπήρξε ποτέ επίσημα στην Ελλάδα αυτού του τύπου η εξάρτηση του οφειλέτη από τις τράπεζες. Θεσμοθετείται επίσημα το καθεστώς παιωνίας για τον οφειλέτη.
έτσι και οφείλεις στις τράπεζες και δεν μπορείς να πληρώσεις, την έβαψες. Κυριολεκτικά μετατρέπεσαι σε δουλοπάρικο χρέους, σε ένα δουλοπάρικο ο οποίος δουλεύει μόνο και αποκλειστικά για τις τράπεζες, οι οποίες σου επιτρέπουν, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών, ένα στοιχειώδες επίπεδο φυσικής διαβίωσης. Φυσικής δεν εννοούμε στη φύση, εννοούμε μόλις και μεταβίας να ικανοποιείς τις βασικές σου φυσικές ανάγκες διαβίωσης, λεγόμενες εύλογες δαπάνες διαβίωσης, όπως το λέει το νομοσχέδιο, μόνο και μόνο για να τα παίρνουν όλα τα υπόλοιπα οι τράπεζες, διότι πάνω απ' όλα είναι η τράπεζα. Λοιπόν, αυτά και πολύ αναλυτικά για τα ζητήματα αυτά, το πώς μπορεί να κινηθεί κανείς, πώς μπορεί και γιατί πρέπει οπωσδήποτε να κινηθεί πολύ γρήγορα, να μπει κάποιος στο νόμο Κατσέλη, τι πρέπει να γίνει, τι προβλέψεις γίνονται, όλα αυτά θα συζητηθούν πολύ αναλυτικά μετά τις 3 με τη δικηγόρο, την Ευαγγελία τη Χαραλάμπους και τη Χριστίνα την Πολυχρονοπούλου, μαζί, όπου έχουμε μελετήσει πολύ αναλυτικά σαν από την ΕΝΑ, από την Επιτροπή Νομικής Αλληλεγγύης του ΕΠΑΜ, που μπορεί να σας πούνε και ορισμένα πράγματα, βεβαίως τα πιο τεχνικά ζητήματα, που βεβαίως δεν είναι καθόλου τεχνικά, με την έννοια ότι αφορούν άμεσα τη ζωή μας ή τουλάχιστον αφορούν τη ζωή του 80% του ελληνικού λαού, που χρωστάει στις τράπεζες και χρωστάει τις μηχαλούς, όχι μόνο στις τράπεζες. Απλά να σας πω ότι στις 21 του μηνός δεν θα διαβάσετε, ούτε θα σχολιάστηκε, ούτε συζητήθηκε τη απόφαση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Βέβαια, δεν φαντάζομαι να είδατε, ή πόσοι από σας είδατε, ότι μας εγκρίνανε τα 2,3 δισεκατομμύρια τη δόση για να πληρώσουμε τις δόσεις. Μας δώσανε μια δόση να πληρώσουμε τις δόσεις του χρέους. Και από την άλλη μεριά μας δώσανε τα 10 δισεκατομμύρια πρώτη φάση της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών. Θαύμα. Χαρά ο τουρνάρας δεν περιγράφεται. Αφού το 1,52, το ύψος του δηλαδή, έγινε 1,53 από τη χαρά. Βέβαια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βεβαίως ο κύριος τουρνάρας, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, δεν μας εξηγούν τι γίνεται, ρε παιδιά, με αυτά τα λεφτά. Πού πήγαν τα προηγούμενα. Μάλιστα, διάβαζα ένα κείμενο, μια επιφυλίδα του κυρίου Πετράκη, αν θυμάμαι καλά, μέγας οικονομολόγος και καθηγητής πανεπιστημίου, βεβαίως, ο οποίος γράφει σε blog στο InGR, όπου του ζητήθηκε να σχολιαστεί η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και λέει, α, βεβαίως, να, που είναι ανακεφαλαιοποίηση, ναι, ναι, είναι πολύ σοβαρό θέμα, ναι. Και άμα ρωτήσει κανείς τι έγιναν τα προηγούμενα λεφτά, είναι μεγάλη ιστορία και θα χρειάζεται μια ειδική ανάλυση, την οποία τώρα δεν μπορούμε να την κάνουμε. Ναι, κατά τα άλλα, ναι, η ανακεφαλαιοποίηση είναι πολύ σημαντική. Λοιπόν, ειλικρινά είναι εντυπωσιακό. Αν σκεφτούμε μόνο ότι χαρίστηκαν 13 δισεκατομμύρια, 12,8 για την ακριβία, 12,8 δισεκατομμύρια σε φόρους, οι οποίοι αναβλήθησαν επαόριστον για να πληρωθούν. 12,8 δισεκατομμύρια από το 2011, 2012, 2013, 2014 στις τράπεζες. Παρακαλώ, βάλτε τα κάτω να δείτε πόσο κοστίζει για κάθε έναν από εμάς. Διότι το έλλειμμα αυτών των φόρων, ποιος θα το πληρώσει? Ο Μαγκούφης. Δηλαδή, ποιος είναι αυτό που θα το πληρώσει? Έτσι θα μείνει έλλειμμα? Όχι. Αλλά δεν τρέχει τράπεζα, δεν τρέχει τίποτα, τράπεζες είναι. Απλά θα πούμε το εξής απλό πράγμα, για να τελειώσουμε αυτό, μια και θα ασχοληθεί η Ευαγγελία με τη Χριστίνα πολύ πιο αναλυτικά μετά τις 3 η ώρα από αυτήν την ίντερνετική συχνότητα. Να πούμε κάτι πολύ απλό. Το πρόβλημα με τις τράπεζες δεν οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν κόκκινα δάνεια. Τα κόκκινα δάνεια έχουν κοστίσει σε επίπεδο εισοδήματος στις τράπεζες μόλις 5 δισεκατομμύρια τα τελευταία 5 χρόνια. Το καταλάβαμε αυτό? 5 δις. Και τους έχουμε δώσει ανακεφαλαιοποίηση 40 δισεκατομμύρια μόνο την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση. Και θα τους δώσουμε τώρα άλλα 10. Τα οποία βεβαίως κανείς δεν λέει ότι εγγράφονται στο δημόσιο χρέος. Πέρα από όσα με αυτά, το ξέρετε ότι έχει εκδώσει ο ΟΔΙΧ, ο περίφημος Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, άλλα 7,9 δισεκατομμύρια ειδικά ομόλογα, τα οποία δεν εγγράφονται στο δημόσιο χρέος, αλλά δίνονται στις τράπεζες, προκειμένου οι τράπεζες να τα εισπράξουν και να τα πληρώσουν, υποτίθεται.
και τα οποία λήγουν 25 Τετάρτου 2016, 7,9 δις. Αν δεν μπορούν να τα πληρώσουν οι τράπεζες ή για κάποιο οποιοδήποτε λόγο οι τράπεζες αδυνατούν, ποιος λέτε να τα πληρώσει, ρε αδερφιά? Ποιος, ξέρω εγώ? Ο Βαγγέλας? Ποιος? Ο Άδωνης? Ποιος? Ή μήπως ο Αλέξης? Λοιπόν, το βασικό ζήτημα είναι απλό. Πληρώνουμε δεκάδες δισεκατομμύρια για ένα πρόβλημα που ουσιαστικά δεν υφίσταται. Τα 5 δισεκατομμύρια στα 5 χρόνια αυτά που χάσανε δεν είναι τίποτα μπροστά στα μεταφόρων συσσωρευμένα κέρδη των τραπεζών της προηγούμενης δεκαετίας. Πάνω από 18 δισεκατομμύρια. Πήραν δηλαδή, λογιστικά μιλάμε, εμφάνισαν κέρδη συνολικά 18 δισεκατομμύρια. Την επόμενη πενταετία είχαν μείον 5 δισεκατομμύρια από τα έσοδα. Τι δεν μπορεί να καταλάβετε? Αυτό κάλλιστα μπορούσε να καλυφθεί από ανακεφαλοποίηση από τους ίδιους με τους μετόχους. Πού πήγαν τα κέρδη αυτά? Από τις ίδιες τράπεζες τότερα. Πού πήγαν τα κέρδη αυτά? Πού βρίσκεται στο πρόβλημα? Το πρόβλημα βρίσκεται στο ότι πήραν τα δάνεια που δώσανε και τα λεφτά των καταθετών και τα παίξανε στα ζάρια. Ζάρια εννοούμε τη διεθνή χρηματαγορά πιστωτικών προϊόντων. Δηλαδή τα κάνανε, τα πουλήσανε στο εξωτερικό, τα μετατρέψανε σε CDO και σε άλλα παράγωγα, παίξανε δηλαδή στις χρηματαγορές τα δικά σας, δικά μας λεφτά από ταμιεύσεις, συν τα δάνεια. Τα παίξανε αυτά επαναπουλώντας τα πολλές φορές με διάφορες μορφές στο εξωτερικό. Και επειδή οι χρηματαγορές κατέρευσαν, μαζέψανε μια ζημιά της τάξης των 87 δισεκατομμυρίων. Καταλάβατε που είναι το πρόβλημα? Από αυτά λοιπόν τα 87 δισεκατομμύρια καλείται συστηματικά ο Έλληνας πολίτης να το πληρώσει μέχρι και το τελευταίο στοιχείο, περιουσιακό στοιχείο που έχει. Και μάλιστα να ορκιστεί στον πάτερ ημών, στην τράπεζα ημών, την πλήρη υποταγή του. Ηθική, κοινωνική, πολιτική. Εξού και ότι ο νέος κώδικας περί τραπεζών που έβγαλε ο κ. Στουρνάρας με το όνομα, λοιπόν, περιλαμβάνει την έννοια συνεργάσιμος δανειολήπτης, όπως λέμε συνεργάσιμος πολίτης, collaborateur δηλαδή στα γαλλικά, και ό,τι αυτό σημαίνει. Έτσι πρέπει λοιπόν να λειτουργεί και ο πολίτης στη σημερινή, διότι ξέρετε, όπως λέει και το νομοσχέδιο, δεν μπορεί η οικονομική θέση της τράπεζας να επιδεινώνεται επειδή εσύ δεν μπορείς να πληρώνεις. Τώρα, το γιατί πρέπει να επιδεινώνεται η δική σου θέση επειδή πληρώνεις στις τράπεζες και πληρώνεις επιτόκια τρελά, πληρώνεις τοκογλυφία, πληρώνεις σαράφικες πρακτικές, πληρώνεις πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα ακόμη για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Λοιπόν, αυτή είναι ακριβώς η κατάσταση σήμερα όπως έχει. Και βεβαίως, για να μην τα πάρουμε χαμπάρι εμείς αυτά, όλα αυτά τα πράγματα, θα πρέπει να ασχολούμαστε με τον Παπαμιμίκο. Βέβαια. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι δυνατόν Παπαμιμίκος, Νέα Δημοκρατία, ΚΕΦΕ, και να θεωρούμε ότι θα γίνει σοβαρή δουλειά? Δηλαδή, δεν ξέρω. Τι να σας πω, δηλαδή. Τέλος πάντων, ας όψονται τα μέσα μαζικής αποβλάκωσης. Όπως και να έχει, λοιπόν, πάμε στο κυρίως ζήτημα μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης. Γυρίζουμε πλέον στο κατά τη γνώμη μου το μεγαλύτερο θέμα της ημέρας που υπάρχει και το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει σε πολύ άσχημα μονοπάτια. Είναι η επιχείρηση πρόκληση ενάντια στη Ρωσία, όπου η Τουρκία αρχικά με δήλωσή της ότι κατέριψε με μαχητικά της ένα ρωσικό αεροσκάφος Σου-24 πάνω από μέσα στον αέριο χώρο της, έκανε το γύρο του κόσμου, αναπεταδόθηκε πρώτη κυρία από τα αμερικανικά μέσα μαζικής αποχάβνωσης. Αμέσως μετά βγήκε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, το οποίο διέψευσε ότι πρόκειται για αερομαχία και ότι κατερρίφθη από πύραυλο εδάφους αέρος το Σου-24, αλλά αυτό το Σου-24 δεν ήταν
στον εναέριο χώρο της Τουρκίας, αλλά πάνω από Συριακό έδαφος, δηλαδή σε Συριακό, Συριακό εναέριο χώρο. Και μάλιστα οι Ρώσοι λένε ότι έχουν αποδείξεις γι' αυτό. Δεν το... Ναι, ότι υπάρχουν αποδείξεις του flight, του flight path, δηλαδή στοιχεία ραντάρ, τα οποία καταγράφονται. Έτσι. Και το ενδιαφέρον ποιο είναι? Το ενδιαφέρον είναι ότι πριν καν εξακριβωθεί το τι ακριβώς έχει συμβεί, βγήκε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο οποίος υιοθέτησε πλήρως την τουρκική εκδοχή και μάλιστα προειδοποίησε με αντίπεινα τη Ρωσία σε περίπτωση που η Ρωσία απαντήσει με αντίστοιχα μέσα ενάντια στην Τουρκία. Αυτό η ιστορία με το ΝΑΤΟ είχε ξεκινήσει από τον Οκτώβριο. Δηλαδή, σωστό. Εδώ έχουμε μια δήλωση στις 5 Οκτωβρίου του Στόλτενμπεργκ, ο οποίος είχε ζητήσει από τότε να σεβαστεί πλήρως τον αέριο χώρο του ΝΑΤΟ και να αποφύγει μια κλιμάκωση της έντασης με την Ατλαντική Συμμαχία, δηλαδή πώς θα το πούμε, λαγός για τον εαυτό του. Πριν πάμε όμως εκεί στο πώς προετοιμάστηκε αυτή η ιστορία, έχει μια σημασία το τι συμβαίνει σήμερα. Η Τουρκία πρώτον αναλαμβάνει ευρύτατες επιχειρήσεις από εδάφους αέρους εναντίον του ΠΚΚ. Την ίδια ώρα που κατέρριπτε το ρώσικο αεροσκάφος, χτυπούσε στόχους αντατών του ΠΚΚ στα σύνορα με το Ιράν-Ιράκ, στο ορεινό Κουρδιστάν. Δεύτερο, οβίδα αντιερματικού όπλου χτυπάει αυτοκίνητο των δημοσιογράφων του Ράσα, ο Ράσα Today, βόρεια της Λατάκια, ακριβώς στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας. Το γεγονός ότι η εγκύτητα του στόχου με τη βασική βάση από όπου εξορμά η Ρωσία στον πόλεμό της ενάντια στο Χαλιφάτο, τέλος πάντων συνδρομή του στον πόλεμο της Συρίας εναντίον των λεγόμενων τζιχαντιστών, μπαίνει για μένα ένα σοβαρό ερωτηματικό και σοβαρή εξέλιξη. Η εντερματική οβίδα αυτή ήρθε από τη μεριά της Τουρκίας, από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται στο βίντεο που υπάρχει, το οποίο υπάρχει και δείχνει και την ανατροπή, δηλαδή δείχνει το συνεργείο ολόκληρο, πώς ανατρέπεται το φορτηγό και τα λοιπά, και συριακές δυνάμεις που τρέχουν σε βοήθεια και που μετά ακολουθεί αυτός ο διάλογος και προσπαθούν να βρουν ακριβώς την πηγή του όπλου. Γνωρίζουμε από τα ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι ο Πούτιν έχει κάνει δήλωση ή δεν έχει κάνει δήλωση? Έκανε απλά. Προς το παρόν δεν είναι. Το μόνο που είπε πηγαίνοντας στο Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, δήλωσε ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό. Ναι, και δεν το είπε ο ίδιος, ο εκπρόσωπός του. Ναι. Λοιπόν, ο ίδιος ο Πούτιν βρίσκεται στο κέντρο διαχείρισης κρίσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας και βεβαίως αναμένονται εξελίξεις. Έχει ανακοινωθεί ότι θα κάνει επίσημη. Επίσημη δήλωση. Απλά δεν έχουμε ακόμη κάνει. Ναι. Ο Λαυρόφ ακύρωσε το προγραμματισμένο ταξίδι. Έτσι, στην Άγκυρα. Τον περιμέναν απόψε, δεν θα πάει. Εδώ υπάρχει μια σαφής κλιμάκωση, γενικευμένη. Σαφώς. Αλλά έρχεται ούτε καν 48 ώρες μετά από την ανακοίνωση της Ρωσίας ότι μέσα σε 48 ώρες χτύπησε 472 στόχους στη Συρία και κατέστρεψε πάνω από 1000 βιτιοφόρα μέσα σε 5 μέρες που μετέφεραν πετρέλαιο από τη Μουσούλη και είναι κατ' την οδό αυτή που ακολουθεί τα σύνορα. Δεν περνάει μέσα από τη Συρία, έχει ενδιαφέρον εδώ. Δεν περνάει μέσα από τη Συρία. Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με τα ιδιωτικά συμφέροντα που συνδύονται και διαπλέκονται. Τώρα, ένα άλλο που μου έκανε εμένα προσωπικά εντύπωση και πάρα πολύ σοβαρό είναι ότι το αεροσκάφος έπεσε και οι δύο πιλότοι, γιατί ήταν. Είχε δύο πιλότους στο συγκεκριμένο ρωσικό αεροσκάφος, έπεσαν σε Συριακό έδαφος και σε περιοχή Τουρκμένων, όπου όπως έχει καταγγελθεί από την πλευρά της κυβέρνησης Άσαντ, δρούν αντάρτες οι οποίοι είναι μισθοφόροι της Τουρκίας και του ΝΑΤΟ απευθείας, και δρούν στην περιοχή Γκριζιλίκη, δηλαδή συμμορίες των Γκρίζων Λύκων, καθότι χρησιμοποιεί η Τουρκία τους Τουρκμένους ή τα τουρκμενικά φύλλα για δική της προσωπική, σαν δικό της χαρτί εξωτερικής πολιτικής. Το κάνει και ενάντια στην Κίνα, να θυμίσουμε. Στα σύνορα της Τουρκίας με την
στη βαθιά στην Ανατολία, χρησιμοποιεί τα τουρκουμενικά φύλλα που υπάρχουν στα σύνορα της Κίνας, ώστε να δημιουργεί καταστάσεις αναταραχής και λοιπόν είναι ένα από τα στοιχεία που κρατάνε σε αναταραχή τις σχέσεις της Τουρκίας με την Κίνα. Με την Κίνα, αυτό, οι Τουρκμένοι. Δεν υπάρχει, επί της ουσίας δεν υπάρχει κάτι άλλο που να διατηρεί αυτή την αντίθεση. Αυτό είναι. Ακριβώς. Ναι, αυτή η ένταρτη. Ναι, αυτό τώρα, έχει ενδιαφέρον ότι βιντεάκι που διακήρυξαν τζιχαδιστές, όχι όμως του, καλοί τζιχαδιστές, ναι. Όχι κακοί, ναι. Οι καλοί, ναι. Από τους Τουρκμένους, δείχνουν έναν από τους πιλότους, τουλάχιστον έτσι φέρεται, δείχνουν έναν από τους πιλότους του ρωσικού αεροσκαφούς νεκρό. Ναι, και κάποιος λέει εκεί στη δική του στη γλώσσα ότι είναι νεκρός, ακούγεται να το λέει. Ναι, και ότι κρίμα που δεν προλάβανε να τον κάψουν ζωντανό. Κάτι τέτοιο, τουλάχιστον, ναι, ναι. Από ό,τι διάβασα από τα ρωσικά μέσα ενημέρωση και τα λοιπά. Τι δείχνει η όλη ιστορία? Α, την ίδια ώρα οφείλουμε να πούμε ότι η Ισραηλινή αεροπορία χτυπάει συστηματικά στόχους στη Γάζα, ενώ ο Ισραηλινός στρατός αναπτύσσεται στη Δυτική Όχθη. Όλα αυτά πάρτα πακετάκι. Γιατί δεν είναι, νομίζω. Και να πούμε και κάτι άλλο για τους πιλότους. Υπάρχει μια τελευταία πληροφορία που δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά θέλει και τον δεύτερο πιλότο τελικώς νεκρό. Νεκρό. Είναι μάλλον αυτός που είναι στο βιντεάκι. Ναι. Στο βιντεάκι, γιατί ο άλλος λεγόταν, τουλάχιστον λεγόταν ότι σκοτώθηκε στον αέρα μαζί με την έκρηξη. Ναι, ναι. Δεν προλάβαινε δηλαδή να. Αλλά έχει σημασία. Εάν βγαίνει τόσο ανοιχτά πλέον αυτή η προβοκάτσια, γιατί είναι σαφέστατα ότι είναι προβοκάτσια, ότι δεν υπάρχει κανενός είδους κάλυψη του προβλήματος, ούτε εξέταση των δεδομένων ώστε να ζητηθεί συγγνώμη την Τουρκία και όλα αυτά. Αν ισχύει αυτό που λέει η Ρωσία, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι χτυπήθηκε πάνω από Συριακό έδαφος. Άρα, εκτός και αν θεωρεί την περιοχή των Τουρκμένων της Συρίας η Τουρκία, ότι έχει προσαρτηθεί στην Τουρκία, δεν έχει νόημα αυτό που λέει. Άρα το θέμα μας είναι το εξής, ότι προκαλούν την Ρωσία να αντιδράσει με στρατιωτικό πλήγμα. Έτσι. Και πάντως για το θέμα υπάρχει και μια δήλωση ενός Τούρκου αξιωματούχου που λέει ότι η κατάληψη του μαχητικού αεροσκάφους δεν συνιστά ενέργεια κατά συγκεκριμένης χώρας, αλλά αποτελεί μέτρο για την υπεράσπιση της τουρκικής εδαφικής κυριαρχίας σύμφωνα με τους κανόνες εμπλοκής. Ναι. Αυτό ισχύει, εφόσον και αν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Επίσης, ναι, είπαν από το τουρκικό επιτελείο ότι υπάρχει καταγεγραμμένες τουλάχιστον 10 προειδοποιήσεις στον Ρώσο πιλότο πριν εκτοξευστεί το βλήμα, το πύραυλο στον οποίο τον κατέριψε, αλλά δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Ναι. Γιατί όλα αυτά υποτίθεται ότι εξετάζονται. Δίνει στη δημοσιότητα στοιχεία, το πώς κλειδώνεις το σήμα, πώς αυτό το πράγμα προειδοποιείς. Υπάρχει πρωτόκολλο με εμπλοκής σε αυτή την ιστορία. Όλα αυτά τα στοιχεία υποτίθεται ότι τα δημοσιοποιείς για να τεκμηριώσεις τη θέση σου, το στίγμα που δόθηκε, όλα αυτά στα ραντάρ που έχουν καταγραφεί, που οι Ρώσοι λένε, ισχυρίζονται από τη δική τους μεριά, ότι τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Εδώ υπάρχει μια εικόνα στο ίντερνετ που δείχνει, είναι μια φωτογραφία στην ουσία. Φωτογραφία που προέρχεται από τουρκικό ραντάρ. Ναι. Τώρα, κατά πόσο μπορεί να παρέμει κανείς εκτός από το Photoshop και με κάποιον άλλο τρόπο για να δημιουργήσει, ένα άλλο ζήτημα. Πάντως εδώ δείχνει, έχει το κόκκινο στίγμα που είναι η πορεία που ακολούθησε, ας πούμε, το ρώσικο αεροσκάφος, και σε κάποιες στιγμές υπάρχει ένα σημείο, έτσι, που φέρεται ότι έχει περάσει από εκεί. Είναι μια αιχμή. Ναι. Εδαφική, είναι μια εδαφική αιχμή μέσα στο Συριακό έδαφος που υποτίθεται ότι έχει περάσει από εδώ το ρώσικο, ναι, αεροσκάφος. Ναι, αλλά υπάρχει ένα θέμα όμως. Άλλο πράγμα περνάω και άλλο εισβάλλω. Ναι, έτσι, μπράβο, υπάρχει έτσι μια διαφορά. Είναι, έχει μια κυκλική, ναι, έτσι, οβάλ πορεία γύρω-γύρω, mm, δύο-τρεις φορές, ας πούμε, και κάποια στιγμή πέρασε. Λοιπόν, και το χτυπάς ακριβώς μετά που έχεις περάσει, γιατί αν είναι αληθές αυτό. Το flight path, αυτό το πράγμα που του καταγράφει ο υπολογιστής αυτόματα στα ραντάρ, αν όντως είναι αλήθεια αυτό το πράγμα, το χτυπήθηκε μετά, αφού όντως βγήκε,
Έχει το σημάδι που του, ναι, του χτυπήματος. Χτυπήθηκε αφού βγήκε. Αυτό το πράγμα θεωρείται πρόκληση. Ακόμη και αν θεωρήσουμε ότι είναι αληθινό. Ναι, 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 εγώ ναι, λέω, το πρωτόκολλο ξεκινάει από τη στιγμή που διαπιστώνει εισβολή. Εισβολή, στο, εισβολή δεν σημαίνει περνάει. Έτσι, ναι. Εισβολή σημαίνει αυτά που κάνουν τα τουρκικά αεροπλάνα στον ελληνικό ενάεριο χώρο. Αυτό σημαίνει ότι εισβολή. Την Κάρη στο περνάνε πάνω από την Ακρόπολη. Αυτό θεωρείται. Όχι το ότι πέρασε. Ναι, ναι. Λοιπόν. Λοιπόν, οπότε όπως και να έχει το πράγμα, το πράγμα είναι πολύ σοβαρό. Μπορεί να εξελιχθεί. Κατά τη γνώμη μου, δεν έχουν περιθώρια οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι πρέπει να απαντήσουν στα δυτικά. Γιατί αν δεν απαντήσουν, τότε έχουν σοβαρό πρόβλημα μετά. Στη διαχείριση ανοίγεται ένας μεγάλος κυκαιώνας προβοκάτσιας εναντίον τους, οι οποίοι θα είναι συνεχείς και από διαφορετικές μεριές. Αυτό που νομίζω ότι επιχειρούν οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ είναι ότι βάζουν την Τουρκία να δουν τη δυνατότητα και την ετοιμότητα της Ρωσίας να απαντήσει σε προκλήσεις και προβοκάτσιες. Στρατιωτικά φυσικά, γιατί αυτό που τους ενδιαφέρει είναι αυτό. Μην ξεχνάμε, και ταυτόχρονα, μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία έκανε μια προσπάθεια να πάρει τις επιχειρήσεις στα χέρια της στη Συρία, ζητώντας μάλιστα τη χρήση του Άκτιου, της βάσης του στο Άκτιο στην Ελλάδα, όπως και άλλες, και στον Άραξο, ναι, και στον Άραξο, ώστε να μπορεί να έχει δυνατότητα άμεσης εμπλοκής στη Συρία. Με αυτόν τον τρόπο το ΝΑΤΟ παίρνει το πάνω χέρι και ελέγχει την κατάσταση απέναντι στην Ρωσία. Επιπλέον ο Ολάντ είχε επαφή, μάλλον προγραμματιζόταν ταξίδι Ολάντ στη Μόσχα με τον Πούτιν, όπου θα ήταν αντικείμενο συζήτησης μια συμμαχία ενάντια στο Χαλιφάτο. Τώρα πώς ακριβώς θα πάει και τι θα πει. Είναι το ΝΑΤΟ, η εμπλοκή του ΝΑΤΟ είναι πάρα πολύ σοβαρή. Νομίζω ότι η καθυστέρηση της δήλωσης Πούτιν έχει να κάνει με το εξής. Πώς μια σοβαρή χώρα αντιμετωπίζει μια τέτοια κατάσταση που έχουν οι δυνάμεις της εμπλακεί και σε πόλεμο. Έτσι, δεν είναι μόνο το θέμα ξαφνικά μια ωραία πρωία. Έτσι, έγινε μια μαλακία από ένα πιλότο ή τέλος πάντων έγινε από κάποιον υφετής. Εδώ μπαίνει ένα θέμα. Πώς γίνεται σε αυτή την ιστορία. Συνήθως τι γίνεται. Τι πάει να κάνει ο Πούτιν. Οπότε πάει αυτή τη στιγμή να εντοπίσει ποιο ήταν το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ενάντια στο ρωσικό αεροσκάφος. Ποια μονάδα έχει το όπλο. Σε ποιο σημείο βρίσκεται. Τι δυνατότητες υπάρχει εμπλοκής, άμεσης εμπλοκής και καταστροφής αυτής της μονάδας. Αυτό προσπαθούν να διαπιστώσουν τώρα οι Ρώσοι επιτελείς και με ανάλογο τρόπο να κρίνουν ποιο θα είναι το επόμενο βήμα τους. Γιατί το επόμενο βήμα τους είναι σίγουρο θα είναι στρατιωτικό, εάν θέλουν να κρατήσουν ισορροπίες. Ναι. Εάν δεν είναι στρατιωτικό, σημαίνει ότι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση με οποιαδήποτε κίνηση και συζήτηση, γιατί βρισκόμαστε και μπροστά στη συνάντηση του G20 με θέμα το Χαλιφάτο. Και άρα μπαίνει ένα θέμα εκεί που διαμορφωνόταν, υποτίθεται, και βρήκε το πάνω χέρι ο Πούτιν. Ότι να ρε παιδιά, εγώ ας πούμε, κοιτάξτε τι κάνω με το Χαλιφάτο και εσείς το λιβανίζατε τόσο καιρό. Έτσι. Και διαμορφωνόταν μια νέα συμμαχία προθήμων, η οποία βέβαια θα ήταν κακό για τη δημοκρατία σε όλες τις χώρες. Δεν συζητάμε, αλλά λέω τουλάχιστον σε επίπεδο πολιτικής μεγάλων δυνάμεων. Με την κίνηση αυτή ξαναμπαίνει θέμα ρήξης με τη Ρωσία σε πρώτο πλάνο και οτιδήποτε άλλο προέρχεται. Δεύτερον, η κυκλοφορία του βίντεο στο βιντεάκι αυτό, να το δούμε και την άποψη την άλλη. Είναι η πρώτη απώλεια Ρώσων, του ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, που βρίσκεται στα χέρια τζιχαδιστών. Σημαίνει ότι αυτό το πράγμα κυκλοφορεί με μόνο στόχο να ανυψώσει το ηθικό των δυνάμεων που πλήττονται από τις ρωσικές επιθέσεις, που είναι οι τζιχαδιστές και όλοι οι υπόλοιποι μισθοφόροι. Τι θέλει να τους πει. Ορίστε, έχουμε τη δυνατότητα να τους πλήξουμε. Μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιάσει στοιχεία ούτε εχμαλώτων τίποτα. Ενώ αντίθετα, το ρωσικό επιτελείο έλεγε ότι το ηθικό τους έχει συντριβεί, έχει δείξει βιντεάκια όπου πραγματικά κλαίγανε τζιχαδιστές πετώντας τα όπλα. Ναι, ναι. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα βεβαίως μπορεί να είναι στο πλαίσιο της προπαγάνδας πολέμου, έτσι, πολεμικής προπαγάνδας, αλλά όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Άρα λοιπόν οι δυτικοί αυτή τη στιγμή εξωθούν στην καλύτερη των περιπτώσεων, σε ένα νέο γύρο αίματος μέσα στη Συρία, με τους τζιχαδιστές να θεωρούν ότι έχουν μια νίκη πλέον απέναντι στις ρωσικές δυνάμεις
όπου δρούν μαζί με το Συριακό στρατό και τους Ιρανούς και τους Κινέζους. Έχουν και άλλο απόθεμα. Έτσι. Η βιομηχανία έχει. Ναι, θέλω να πω ότι και αυτό μπορεί να τους ανοίξει το δρόμο να συνεργαστούν πιο καλά με τους δυτικούς και όλες αυτές τις ιστορίες. Έτσι. Και από εκεί και πέρα το, ότι αυτό, το χειρότερο σενάριο είναι άμεση πολεμική εμπλοκή του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία. Ναι. Το χειρότερο σενάριο. Το χειρότερο δυνατό. Πάντως μέχρι στιγμής η Ρωσία, οφείλουμε να ομολογήσουμε, έδειξε ψύχραιμη, έτσι, ψυχραιμία. Ναι. Είναι και οι δηλώσεις που έχουν γίνει από τα επιτελεία τους είναι πάρα πολύ προσεκτικές. Και δεν νομίζω ότι θα πάρει θέση μέχρι ότου εκτελεστεί η αποστολή. Δηλαδή, ό,τι αποφασίσει να κάνει στα μέτρα της, του πώς να το πούμε, της αναλογικότητας, δηλαδή δεν μπορώ να μου πετάς πέτρα και μετά σου πετάξω εγώ πύραυλο. Αυτή είναι η λογική της αναλογικότητας, δηλαδή ότι μου ρίχνεις ένα αεροσκάφος, χτυπάω το όπλο το οποίο μου το ρίξες. Σε αυτά τα πλαίσια της αναλογικότητας, εγώ πιστεύω θα κινηθεί το χτύπημα από τη Ρωσία. Δεν θα κάνει δηλώσεις, δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε κίνηση, παίρνει στον ΟΗΕ ή οτιδήποτε, εάν πρώτα δεν έχει καταλήξει ποιο θα είναι το βήμα της. Ναι. Αυτό τουλάχιστον λέει η λογική όταν χειρίζεσαι κρίσεις αυτού του μεγέθους. Έτσι. Τώρα, ίσως να ήρθε η ώρα να δοκιμάσει και η Ρωσία τις δυνατότητες του ΝΑΤΟ και την εμπλοκή. Πάντως ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ είπε ότι συγκαλείται το Συμβούλιο του ΝΑΤΟ 5,5 ώρα για να δουν τι θα κάνουν. Η ελληνική κυβέρνηση περί άλλων τη βάζει. Έχει, είναι, παίζει πεντόβολα με τον Παπαμιμίκο. Λοιπόν, και το φίλι. Για φαντάσου, ας πούμε, ποιος θα πάει εκεί πέρα, ο Υπουργός Αμήνας, ο Καμένος. Καήκαμε. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, να πούμε ότι ο κύριος Καμένος, ως λαγός που είναι των δοσιλόγων, έκανε για πρώτη φορά, αναφέρθηκε ανοιχτά στη χρήση του άρθρου 48 του συντάγματος μπροστά στην απειλή των τζιχαδιστών. Κατάσταση πολιορκίας, μην ακούτε κατάσταση πολιορκίας, να θεωρήσετε ότι αυτό σημαίνει αναστολή βασικών διατάξεων του συντάγματος, όλων των βασικών διατάξεων που αφορούν τα ατομικά δικαιώματα. Αυτό είναι αυτό το πράγμα. Βεβαίως, ο χουντικής ιδεολογίας Καμένος δεν θα μπορούσε να ήταν τίποτα άλλο. Και απλά φταίνε αυτοί που τον πιστέψανε ότι ήταν κάτι διαφορετικό, ενώ είναι γνωστός και την εμπλοκή του μυστικής υπηρεσίας των Αμερικανών από τότε που τον φυτέψανε στη Νέα Δημοκρατία. Τα θυμόμαστε τώρα. Ο κ. Καμένος, την εποχή που που εμφανίστηκε στην πολιτική, κοκορευότανε για την εμπλοκή του με το FBI και τη CIA σε μελέτες του για την αντιμετώπιση του προβλήματος της τρομοκρατίας. Βέβαια, όσο αυτός έκανε μελέτες, εγώ πήγα και έκανα, πώς να το πούμε, όπως το λένε, υποκατακτικά να γίνω πάπας. Καμία σχέση. Ο άνθρωπος δεν είναι. Απλά η εμπλοκή του όμως με ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα, είναι γνωστό ότι έχει την έφεση, την τάση. Τώρα από εκεί τι ακριβώς συμβαίνει. Ένας θεός ξέρει και φοβάμαι στην κασίδα του στο κασίδι του κεφάλι θα τα μάθουμε. Έτσι. Όλα αυτά. Λοιπόν, έχουμε δηλώσεις, δεν έχουμε κάτι άλλο νομίζω σχετικά με το, αλλά να το πάρουμε υπόψη μας ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη. Είναι η πιο σοβαρή εξέλιξη που υπάρχει από την εποχή την υπόθεση της Ουκρανίας. Και τώρα το λέω έτσι και θα αναζωπηρωθεί τώρα και το όλο αυτό το πράγμα. Το πρώτο πράγμα που άκουσα μόλις από μία παρέα καθόμουν σε ένα μπιστρό. Ναι. Γιατί είχε ίντερνετ εκεί και μπορούσα να δουλέψω. Και είδες, τα έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Α, τα λέγαμε πριν με το Δημήτρη. Ναι, ναι. Το πρώτο πράγμα που άκουσα. Και μάλιστα ήταν συνταξίουχες, ψαφώς μεγαλύτερες ηλικίες, και επειδή ήμουν στο ίντερνετ, έτσι είχα το λάπτοπ εδώ, περιμένα να τι έγινε, τι βλέπεις εκεί. Έλεγα εγώ, είδες, το είπε ο Άγιος Παΐσιος. Έτσι. Θα έρχεσαι και αυτό τώρα το πράγμα, στο Facebook και δεξιά και αριστερά. Εντάξει, αυτό είναι τουλάχιστον... Λοιπόν, να και ένα χαρούμενο γεγονός, μόλις τώρα, έτσι... Λοιπόν, ανακαλύφθηκαν παγωμένα λιονταράκια στη Σιβηρία. Αρχαία. Μάλιστα. Λοιπόν,
Παίρνουμε και οικολογικές. Πάμε σε ένα, σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ναι. Ωραία. Αγαπητές φίλες και φίλοι, ξαναγυρίσαμε στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης. Και μια μιλάγαμε για το ζήτημα της εξέλιξης των καταστάσεων. Από ό,τι βλέπουμε, κλιμακώνονται οι συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές στην Ινσταμπούλ, δηλαδή στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα. Η αφορμή για τις μεγάλες διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις, για τις οποίες βέβαια δεν πρόκειται να ακούσετε τίποτα απολύτως στα μέσα μαζικής εξημέρωσης και αποβλάκωσης στην Ελλάδα, είναι το γεγονός ότι η Τουρκία ξεκίνησε εκαθαριστικές επιχειρήσεις στο Κουρδιστάν εναντίον του ΠΚΚ. Αλλά βεβαίως καταλαβαίνουμε, ας πούμε, σκοτώνουμε έναν Αντάρτη και βεβαίως 500-1000 αμάχους. Είναι αυτή η αναλογία. Λοιπόν, ένα επιπλέον στοιχείο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι μόλις χθες υπήρξε θέμα πάλι με τη γνωστή ανακοίνωση που έχει κατεβάσει η Ρωσία σχετικά με την καταδίκη του νεοναζισμού και την, μάλλον του ναζισμού, του νεοναζισμού και φυσικά όλων των επιχειρήσεων την κάθε προσπάθειας να να εξευγενιστεί το μήνυμα του ναζισμού ή όλα αυτά τα πράγματα, κάτι που συμβαίνει για παράδειγμα σε πολλές χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή την απόφαση, η οποία τελικά ψηφίστηκε με 126 ψήφους υπέρ, έγινε στην ειδική επιτροπή που τα ζητήματα που ασχολούσαμε αυτά τα ζητήματα και θα την εισηγηθεί η Επιτροπή αυτή στη Γενική Συνέλευση, στην 70η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Καταδικάζει τους αρνητές του ολοκαυτώματος, όπως επίσης και κάθε μορφή glorification, πώς να το πούμε, θριαμβολογίας για το κίνημα των Ναζί, όπως επίσης και το να τιμηθούν τα πρώην μέλη των οργανώσεων των Waffen-SS. Waffen-SS ήταν στρατιωτικές μονάδες οι οποίες αποτελούνταν από Ναζί άλλων περιοχών εκτός Γερμανίας. Αυτό λοιπόν το συγκεκριμένο συνδέεται με το γεγονός, καταδικάζει οποιαδήποτε προσπάθεια καταστροφής μνημείων ενάντια στον ναζισμό και για την νίκη του αντιφασιστικού και για την εξίσωση του αντιφασιστικού αγώνα των λαών, κάτι που έγινε συστηματικά σε όλες τις χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης μετά την ανατροπή των καθεστώτων εκεί του υπαρουσιαλισμού, με την υποστήριξη του ΝΑΤΟ, των Αμερικανών και των πρακτόρων τους. Έχει ενδιαφέρον ότι καταψηφίστηκε η συγκεκριμένη απόφαση, καταψηφίστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, το Παλάου και την Ουκρανία. Λοιπόν, το γιατί είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς είναι κόλος και βρακή αυτή τη στιγμή. Ο Καναδάς έχει γίνει ουσιαστικά μία, πώς να το πούμε, άτυπη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτείων μετά την επικράτηση των νεοσυντηρητικών δυνάμεων, των νεοκών στον Καναδά, και γι' αυτό έχουμε αυτές τις εξελίξεις. Ενδιαφέρον έχει επίσης να πούμε ότι, γιατί σας άκουσα αμέσως, η Ελλάδα την ψήφισε, το άκουσα αμέσως λοιπόν, ότι 53 χώρες οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ απήχαν από την ψηφοφορία, καθότι είναι γνωστό ότι οι γόνοι αλλά και σημαντικές προσωπικότητες της πολιτικής ζωής παραμένουν οι παλιοί Waffen. Στις συγκεκριμένες συνθήκες η Ελλάδα δεν παρήγαγε Waffen-SS, παρήγαγε όμως τάγματα ασφαλείας, που είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Λοιπόν, με μια διαφορά ότι τα τάγματα ασφαλείας χρησιμοποιήθηκαν εναντίον του εσωτερικού εχθρού, δηλαδή του ελληνικού λαού και της αντίστασής του, ενώ τα Waffen-SS χρησιμοποιήθηκαν σε όλα τα μέτωπα της πολέμου των Ναζί. Δεν μπόρεσαν οι ταγματασφαλίτες να γίνουν Waffen-SS, γιατί από πολύ νωρίς οι αντιστασιακές οργανώσεις των Ελλήνων
ανατείναξαν και φρόντισαν να διαλυθούν όλες οι καταστάσεις που συγκροτούσαν από, που συγκροτούσε μια οργάνωση που λεγόταν ΕΣΠΟ την εποχή εκείνη και που ήταν υπεύθυνη για τη συγκρότηση πρώτων καταστάσεων εργατών για να φύγουν για τα εργοστάσια της Γερμανίας και καταστάσεων για Waffen-SS. Και έτσι δεν έγιναν Waffen-SS, οι Παπαδογκονέοι και οι όλοι αυτοί οι τύποι, έγιναν όμως τάγματα ασφαλίτες, δικαίωσαν πάντα το ρόλο τους. Και έτσι δεν θα μπορούσε η ελληνική κυβέρνηση να μην, να μην αποστασιοποιηθεί από αυτό το ψήφισμα. Άλλωστε δεν έχει λόγο η ελληνική κυβέρνηση στον ΟΗΕ, καθότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητήσει και της έχει δοθεί το δικαίωμα να έχει ενιαία κρατική εκπροσώπηση, ως ενιαίο κράτος δηλαδή, παρά και ενάντια στο γεγονός ότι αποτελείται από ανεξάρτητα υποτίθεται κράτη. Αυτό δεν το έχει κάνει αποδεκτό, το έχει κάνει αποδεκτό το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, δεν το έχει κάνει αποδεκτό ακόμη η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καθότι λένε ότι με αυτό παραβιάζεται η κυριαρχία και η διεθνής προσωπικότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά όσο νούπο θα πάψουν να υπάρχουν τα σύνορα κράτη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με πρώτο και κύριο της Ελλάδας φυσικά, το οποίο έχει πάψει ήδη να υπάρχει, οπότε θα τελειώσουμε μια και έξω με αυτό το ωραίο ναζέρο. Και μην ανησυχείτε, τότε δεν θα απέχει, θα καταψηφίσει και αυτή, όπως ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, μαζί μας τώρα έχει έρθει είναι η Ευαγγελία Χαραλάμπους. Η Χαραλάμπους, για να μιλήσουμε για, τα, για το νέο νόμο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Οπότε ο λόγος αυτήν. Θα πρέπει πριν ξεκινήσεις να πούμε και το γνωστό, μια και μιλάγαμε για τη Ρωσία, Τουρκία, ιστορίες που παίρνει φωτιά στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη, αύριο και μεθαύριο και ο Τσίπρας. Μάλιστα, δεν μας προκαλεί έκπληξη. Εδώ είναι ευχαριστημένοι, λέει, γιατί σώσανε την πρώτη κατοικία. Τη σώσανε. Κάνανε δήλωση για τις κυβερνητικές εκπροσώπου. Τη σώσανε, τη δώσανε στους τράπεζες. Ακριβώς. Θα ήθελα να πω εξ αρχής, επειδή όλες αυτές οι νομοθετικές ρυθμίσεις μία προς μία από τον Αύγουστο, έχουμε και από το 11 βέβαια, αλλά άρχισε να τροποποιείται ο νόμος Κατσέλη, ψηφίστηκε το 10, τροποποιήθηκε το 11 και τροποποιείται διαρκώς έκτοτε και όσο πάει χειροτερεύει και βάζει τον κόσμο σε μία τρέλα, σε μία ένταση, σε μία ανάγκη διαρκούς επαφής με τον δικηγόρο του ο καθένας και με τα δικαστήρια, γεγονός που σπάει τα νεύρα του κόσμου. Θα πρέπει λοιπόν ο κόσμος καταρχήν να κάνει μία ψυχολογική προετοιμασία, να ανθίσταται, να μην μπαίνει σε αυτό το τρίπ, ούτε να θεωρεί ότι το σώζει το σπίτι του, να ξέρει από την αρχή ότι κάνει μία άμυνα, βάζει ένα ανάχωμα δηλαδή με αυτές τις διαδικασίες, ώστε να προλάβει να οργανωθεί και να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις που δέχεται. Αυτό είναι το ευκταίο και αυτό θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, να μην υποκύπτει σε όλες τις πιέσεις που θα δέχεται, γιατί αυτές οι διαδικασίες και οι νόμοι που ψηφίζονται τώρα μπαίνουν ακριβώς για να του ασκήσουν ψυχολογικό πόλεμο. Τα λέω εξ αρχής, θα τα πούμε και στον επίλογο, αλλά το λέω γιατί θα, σε κάποια κομμάτια μπορεί να γίνω αρκετά τεχνική, πράγμα το οποίο ίσως τρομοκρατήσει τον κόσμο, τον φοβήσει. Εν πάση περιπτώσει, από τον 8ο του 15, τον Αύγουστο 15-14-8 που ψηφίστηκε το τρίτο μνημόνιο, ένα από τα πρώτα τα οποία φροντίσανε ήταν και η τροποποίηση του νόμου Κατσέλη, έτσι ώστε να ψαλιδιστούν αρκετά τα δικαιώματα του κόσμου, όπως επίσης και να το βάλουν σε αυτόν τον αγώνα δρόμου, να συγκεντρώνει χαρτάκια, να τρέχει στις υπηρεσίες, να ασχολείται δηλαδή μονίμως με το θέμα αυτό, το οποίο είναι σίγουρο ότι αγχώνει πάρα πολύ κόσμο και τον στεναχωρεί. Δεν τον αφήνουν να το ξεχάσει, ότι το σπίτι του εξαρτάται, η κατοικία του η πρώτη και η υπόλοιπη περιουσία εξαρτάται από τις τράπεζες και καλά θα κάνει να το ξανασκέφτεται κάθε τόσο, να πάει να τα πληρώσει, να τους τα χαρίσει, να τελειώνουν. Λοιπόν, ο καινούριος ο νόμος λοιπόν, από τον Αύγουστο υποχρεώνει όλο τον κόσμο σε επικαιροποίηση. Τι σημαίνει επικαιροποίηση? Σημαίνει ότι όλοι πρέπει να μαζέψουν κάποια χαρτιά τα οποία ορίζει η υπουργική απόφαση και τα ξέρουν οι δικηγόροι του καθενός. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε λοιπόν οπωσδήποτε όλοι όσοι έχετε μια διαδικασία εκκρεμή με τον νόμο Κατσέλη. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το δικηγόρο σας
να σας υποδείξει ποια χαρτιά χρειάζονται. Ένα έγγραφο το οποίο χρειάζεται και δεν υπήρχε πριν στα απαιτούμενα είναι και το λευκό ποινικό, το ποινικό μητρό, το οποίο θέλουν να το δούνε. Και προσέξτε, γιατί παραβίαση προσωπικών δεδομένων συζητάμε, να πηγαίνει το ποινικό μητρό του καθενός σε μία γραμματεία που δεν μπορεί να καυχηθεί για το ασφαλές της φύλαξης καμία άλλωστη υπηρεσία δημόσια, και να είναι στα χέρια, διαθέσιμο στα χέρια του καθενός, διότι θα το δουν οι δικηγόροι των τραπεζών και τα λοιπά. Πράγματα τα οποία μπορεί να μην θέλει να κοινολογήσει οποιοδήποτε. Η δικαιολογία που ζητούν το ποινικό μητρό είναι ότι θέλουν να βεβαιωθούν ότι δεν υπάρχει κακουργηματική φοροδιαφυγή. Όχι πλημεληματική, που μπορεί να έχει πολλοί κόσμος, κακουργηματική. Λοιπόν, ένα από τα... Μαζί μας τώρα είναι και η Χριστίνα η Πολυχρονοπούλου, που θα μετέχει στο διάλογο, μεταφέροντάς μας και ερωτήσεις. Γεια σου, Χριστίνα. Γεια σας, παιδιά. Θα μας μεταφέρει και ερωτήσεις που πολλοί από εσάς έχετε υποβάλει εν ώψη της συζήτησης για τις τροποποιήσεις του νόμου Κατσέλη, και θα κάνουμε και κάποιο διάλογο με απορίες εύλογες για τον καθένα. Στη θέση σας λοιπόν, του αθώου και αγνού ακροατή, η Χριστίνα η Πολυχρονοπούλου, η οποία θα υποβάλει και αυτή κάποιες ερωτήσεις πάνω στο θέμα αυτό. Θα ήθελα να κάνουμε μία διευκρίνηση και να υπενθυμίσουμε στον κόσμο τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την επικαιροποίηση του νόμου Κατσέλη, σύμφωνα με το νομοθέτημα του Αυγούστου. Αυτά τα έχουμε αναρτήσει στο www.pamelas.gr, στο πεδίο νομική αλληλεγγύη και στο πεδίο ανακοινώσεις. Εκεί αναφέρονται όλα τα δικαιολογητικά που πρέπει να επανακαταθέσουν όλοι όσοι έχουν τακτική δικάσιμο μετά το Φεβρουάριο του 2016 στο νόμο Κατσέλη. Επίσης να τονίσουμε, όπως είπες και εσύ, ότι πρέπει μαζί με αυτά τα δικαιολογητικά απαραίτητος να ζητήσουν και την δανειακή σύμβαση από τις τράπεζες. Μισό λεπτάκι. Καταρχήν να διευκρινίσουμε κάτι. Όσοι έχουν να δικάσουν την αίτησή τους, δεν την έχουν δικάσει ακόμα, και δεν έχουν δικάσιμο μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου μετά του 2016, αυτοί λοιπόν θα κάνουν επικαιροποίηση. Όσοι έχουν δικάσιμο μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2016 για την αίτησή του, αυτοί δεν θα κάνουν επικαιροποίηση. Ναι. Βέβαια, θα χρειαστεί ο δικηγόρος τους κάποια από αυτά τα νέα έγγραφα, θα πρέπει να συνεννοηθούν μαζί του. Νέα στοιχεία χρειάζονται εν ώψη της συζήτησης, γι' αυτό και τους εξαιρεί αυτούς. Και είπες και ένα άλλο θέμα δεύτερο. Ότι πρέπει να ζητήσουν και τη δανειακή σύμβαση. Ένα από τα απαιτούμενα λοιπόν για αυτούς που θα καταθέσουν τώρα είναι και η σύμβαση. Θα ήθελα να σας καταστήσω επιφυλακτικούς πάνω στην προσκόμιση της δανειακής σας σύμβασης. Μάλλον θα πρέπει να σκεφτέστε μονίμως από εδώ και πέρα ότι την έχετε χάσει. Μην καθίσετε, κάνετε τον κόπο και ψάξετε να τη βρείτε στο σπίτι σας. Κάντε και μια προσευχή να την έχει χάσει η τράπεζα. Επουδενή δεν θα δώσετε αντίγραφο της δανειακής σας σύμβασης στην τράπεζα. Ας τη βρουν αυτοί. Έχουμε αναρτήσει λοιπόν στο site www.pamelas.gr μία ανακοίνωση που σας υπογραμμίζουμε, σας υπενθυμίζουμε αυτό το γεγονός, ότι σε καμία περίπτωση είτε συνενετικής επίλυσης του προβλήματος είτε δικαστικής επίλυσης δεν θα πρέπει να προσκομίσετε. Μην ψάξετε να το βρείτε στο σπίτι σας. Μπορεί να το έχετε, μπορεί να μην το έχετε. Ξεχάστε το ότι το έχετε, εν πάση περιπτώσει. Και εμείς δεν τηρούμε αρχεία τραπέζης, μπορούμε να το έχουμε χάσει. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το έχουμε. Ακριβώς. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το έχουμε. Η τράπεζα όμως είναι υποχρεωμένη, διότι αυτό, ξέρετε, είναι η βάση που χτίζει την επίθεσή της η τράπεζα. Δηλαδή, η σύμβαση είναι αυτή που χτίζει την επίθεσή της η τράπεζα. Επίσης, μας ζητάνε να τους πάμε και τυχόν καταγγελία που μας έχει κάνει η τράπεζα, όπως επίσης να τους πάμε και διαταγή πληρωμής αν έχει εκδοθεί σε βάρος μας. Καλό είναι να τα έχουμε χάσει και αυτά. Μην είσαστε τόσο εύκολοι στο να δίνετε έγγραφα που έχουν περιέλθει στα χέρια σας. Να θυμάστε μόνο ότι μπορεί και να τα έχει χάσει η τράπεζα. Οπότε σε εσάς, ό,τι χρησιμεύει στην τράπεζα σαν μέσο επίθεσης, είναι πολύτιμο να μην τις το παραδίδετε.
ας το βρει μόνη της. Όπου το έχει, στα σιτάρια της ή στα δικηγορικά γραφεία που συνεργάζεται, πρόβλημά της. Αν θέλει να σας επιτεθεί, να τα βρει αυτή. Αυτό κατόπιν προσωπικής μου παρέμβασης στο προϊστάμενο του Ειρηνοδικείου Αθήνας, που το θεωρούσε ως αξεπέραστο προαπαιτούμενο, κάμφθηκε αυτή η υποχρεωτική προσκόμιση των συμβάσεων ή των διαταγών πληρωμής ή των καταγγελιών κτλ., διότι πράγματι θεωρήθηκε ότι είναι έγγραφο το οποίο υποχρεούνται να προσκομίζουν οι τράπεζες, και πλέον αρκείται το Ειρηνοδικείο Αθήνας τουλάχιστον στα έγγραφα σε μια υπεύθυνη δήλωση ότι ζητήθηκε από τις τράπεζες και δεν παραδόθηκε. Και να έχετε υπόψη σας ότι αν ζητήσετε αυτά τα έγγραφα και σας καλέσει η τράπεζα, κάνετε μια αίτηση και πείτε θέλω τις συμβάσεις και τυχόν καταγγελίες ή διαταγές πληρωμής, γιατί τα έχω χάσει, και δεν χρειάζεται να πείτε και το γιατί. Αν η τράπεζα λοιπόν σας καλέσει και σας πει ορίστε πάρτε τα και κοστίζουν 10, 100 και 200 ευρώ, να ξέρετε ότι αυτό απαγορεύεται, απαγορεύεται να κοστολογούν αυτά τα έγγραφα, ειδικά τώρα που τα απαιτεί ο νόμος. Δεν θα δώσετε ούτε μισό ευρώ για αυτά. Απαγορεύεται να τα κοστολογούν οι τράπεζες και να σας τα χρεώνουν. Λοιπόν, ως προς αυτά τα προαπαιτούμενα τα είπαμε. Τώρα, τι άλλο αλλάζει? Μετά τον Αύγουστο λοιπόν, ναι, ναι. Και μέχρι το τέλος του χρόνου, στις καινούργιες αιτήσεις, μπορούμε να βάζουμε και μετέπειτα, αλλά το μετέπειτα είναι προβληματικό από 1/1/16 και θα πούμε γιατί. Θα μπορούν να υπαχθούν στον νόμο Κατσέλη και τα φορολογικά χρέη εκτός από το ΦΠΑ, και θα εξηγήσουμε γιατί μετά, από χρέη ΦΠΑ πλην της τελευταίας χρονιάς, δηλαδή από το 1/1/15 και πίσω, όλα τα χρέη που έχουμε προς εφορίες, προς δήμους, βεβαιωμένες βέβαια οφειλές, έτσι, όχι εμείς να ξέρουμε ότι χρωστάμε κάποιο ποσό, να έχει βεβαιωθεί που λέμε και ταμιακά, να μας έρθει ατομική ειδοποίηση. Ασφαλιστικά ταμεία. Αυτά, ασφαλιστικά ταμεία και αυτά, εφόσον υπάρχουν βεβαιωμένα χρέη, συνήθως είναι το ΤΕΒΕ με το ΚΕΑΟ, αν έχουν πάρει δηλαδή πράξη επιβολής και τα λοιπά, θα πρέπει και αυτά μπορούν να ενταχθούν. Εδώ όμως δημιουργείται ένα θέμα. Πολλοίς κόσμος έχει ήδη προσφύγει στον νόμο Κατσέλη και δεν έχει υπαγάγει τα φορολογικά και λοιπά χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία, δήμους και τέτοια. Λοιπόν, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Αυτοί, για να μπορέσουν να τα υπαγάγουν στο νόμο Κατσέλη, θα πρέπει να παραιτηθούν από την προηγούμενη αίτηση που είχαν κάνει και πιθανότατα είχαν πάρει και διαταγή πληρωμής, και να υπαγάγουν τα καινούργια τους και τα χρέη αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουν και να συνονιθούν, εννοείται, με το δικηγόρο τους, γιατί αυτό θα κάνει τις ενέργειες. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουν μη τυχόν και το ποσό το βεβαιωμένο από το 15 και πίσω, 1/1/15 και πίσω, είναι τόσο μικρό ή και ρυθμισμένο στην εφορία με ένα πολύ μικρό ποσό, που δεν αξίζει να ρίξετε μια καλή προσωρινή διαταγή που μπορεί να έχετε πάρει. Γιατί οι παλιές προσωρινές διαταγές ήταν περίπου μηδενικές στην πλειοψηφία τους και στη συνέχεια γίνανε στο ύψος μικροποσών, 50-100 ευρώ. Να προσέξετε λοιπόν, μην ρίξετε τέτοια προσωρινή διαταγή, γιατί σήμερα οι δικαστές, ειδικά στην Αθήνα, μας βάζουν πάρα πολύ ψηλές προσωρινές διαταγές, σύν το ότι μέχρι να δικάσουμε την αίτησή μας θα πληρώνουμε και το 10%. Λιγότερο από 10% αποκλείται να μας βάλει ο δικαστής, εκτός αν είμαστε σε κατάσταση ανάγκης λόγω μεγάλης ανεργίας, εννοείται στο ζευγάρι, πολύ, σε όλα τα μέλη τέλος πάντων της οικογένειας, με σοβαρή ασθένεια που μας απαγορεύει η εργασία κτλ. Και αν δεν πληρώνεται αυτό το που έχει διατάξει το δικαστήριο. Α, τώρα ρωτάς κάτι άλλο. Αν δεν πληρώνει ο κόσμος, δεν αντέχει, δεν μπορεί να την προσωρινή διαταγή. Αν του συμβεί να έχει μια προσωρινή διαταγή με ένα μικρό ποσό, το οποίο τον καιρό που συνάντησε το δικαστή, έστω και πριν από 2 μήνες ή 2 χρόνια τέλος πάντων, ήταν ανεκτό για το εισόδημά του, αλλά σήμερα είναι αδύνατο να το καταβάλει, θα πρέπει να προσέξει ο κόσμος, μην παραιτηθεί
είναι αυτό που λέμε, ότι μας βάζουν στην τσίτα να τρέχουμε συνέχεια στο δικηγόρο μας και στα δικαστήρια. Θα πρέπει λοιπόν να ενημερώσετε το δικηγόρο σας ότι πάυσατε να έχετε δυνατότητα εξυπηρέτησης αυτής της δόσης, για να ζητήσει ο ίδιος από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση βάσει των νέων δεδομένων σας. Επίσης, να ξέρετε ότι ο νόμος βάζει υποχρέωση, με την τροποποίηση από τον Αύγουστο και πέρα, κάθε μεταβολή που έχουμε, εργασιακή, προσωπική, δηλαδή μπορεί να παντρευτούμε, μπορεί να χωρίσουμε, μπορεί να κάνουμε και δεύτερο παιδί ή τέταρτο ή ό,τι. Να προκύψει επιβάρυνση. Μπορεί να απολυθούμε, ναι, μπορεί να προσληφθούμε. Έτσι. Όποια μεταβολή λέει ότι έχουμε υποχρέωση να την κοινοποιούμε οπωσδήποτε μέσα σε ένα μήνα. Άλλο άγχος αυτό, μην ξεχαστείς και δεν το πεις στο δικαστήριο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να την κοινοποιούμε στο δικαστήριο. Ναι, ναι, να το γνωστοποιούμε στη γραμματεία. Δηλαδή προσληφθήκαμε, θα πάμε το χαρτί της πρόσληψης. Απολυθήκαμε, θα πάμε την εγγραφή μας στον ΟΑΕΔ. Και να θυμάστε πάντα ότι η ανεργία γίνεται δεκτή από το δικαστήριο εφόσον βεβαιώνεται με έγγραφο του ΟΑΕΔ. Δηλαδή αυτή την επισήμανση την κάνω κυρίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι επειδή δεν έχουν όφελος από τον ΟΑΕΔ, δεν πάνε να εγγραφούν, δεν παίρνουν επιδότηση ανεργίας οι άνθρωποι. Και συνήθως υπάρχουν και οι περισσότερες δουλειές. Τώρα ο Κρεοπόλης, για να βρει δουλειά που είχε το κρεοπωλείο της γειτονιάς, οτιδήποτε, να βρει δουλειά από τον ΟΑΕΔ, δύσκολο. Αλλά θα πρέπει να εγγραφεί, γιατί δεν πρέπει να φαίνεται ότι αποκρούει οποιαδήποτε εργασία. Μπορεί να του προσφερθεί εργασία οδοκαθαριστή. Θα πρέπει να δικαιολογήσει ότι δεν την έλαβε για αυτόν και για αυτόν τον λόγο. Όλα θα ερευνηθούν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Βάσει βέβαια και του κώδικα διοντολογίας των τραπεζών, που ορίζει ότι θα κάνουμε τα πάντα προκειμένου να ανταποκριθούμε. Αυτό μας ήρθε στις υποχρεώσεις αυτό μας. Αυτό είναι μία από τις αλλαγές που γίναν τον Αύγουστο. Αλλά θα φτάσουμε, αφού προηγουμένως πούμε ότι μία άλλη αλλαγή, η οποία έγινε, αν θυμάστε που χαρήκατε πολύ, γιατί είχε ανακοινωθεί ότι κάτι μικροφυλές κάτω από τις 20.000 θα σας χαριστούν, γιατί είναι καλές τράπεζες, καλέ διαγράφουν τα χρέη των ανθρώπων. Αν το θυμάστε αυτό λοιπόν, ξεχάστε το, γιατί η προϋπόθεση είναι πρώτον να είσαστε τραγικά άνεργος, μακροχρόνια δηλαδή, 2-3-5 χρόνια όσο μπορείτε, αποδεδειγμένα εννοείται, και να έχετε μηδενικό εισόδημα. Να μην έχετε ούτε ένα χιλιάρικο στην τράπεζα, πάνω από 1.000 ευρώ θεωρείστε πλούσιος, δεν μπαίνετε σε αυτή τη ρύθμιση. Τέλος πάντων, αν πει κανένας να μου το πει, σας παρακαλώ, θα ήθελα έτσι να ξέρω την περίπτωσή του. Έχει κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες είναι τελείως άφταστες για τον περισσότερο κόσμο. Επομένως, ξεχάστε το, και για τις 20.000 θα πρέπει να προσφύγετε. Επίσης, τι άλλο ωραίο έχει αυτός ο νόμος που φτάσουμε να συζητάμε τα τωρινά. Έχει το γεγονός ότι θα πρέπει αυτή τη φορά, μέχρι τώρα απαγορευόταν να ρευστοποιούμε περιουσία μας, δηλαδή εάν μας τύχαινε να έχουμε 2-3 κίνητα, τέλος πάντων, και μας τύχαινε να μπορέσουμε να πουλήσουμε κάποιο από αυτά τα κίνητά μας και την κυρία κατοικία μας για κάποιο ποσό που θεωρούμε τέλος πάντων ικανοποιητικό, απαγορευόταν με τον νόμο Κατσέλη, οπότε θα πουλούσες το περιουσιακό στοιχείο, αλλά θα έβγαινες από τον νόμο. Τώρα λοιπόν επιτρέπεται να πουλήσεις την κυρία κατοικία σου. Αλλά προσέξτε τι θέλουν οι τράπεζες. Εάν έχετε ένα χρέος, π.χ. 50.000, και σε διευθέτηση. Σε διευθέτηση. Είτε δικαστική είτε συνενετική. Συνενετική στην τράπεζα. Θα πρέπει να έχει ρυθμιστεί λοιπόν το χρέος. Αν έχει βγει μια δικαστική απόφαση και έχει ορίσει ότι θα πληρώνετε π.χ. 200 ευρώ το μήνα, και ξαφνικά σας βρεθεί αυτή η ευκαιρία τέλος πάντων και πουλήσετε το σπίτι σας σε μια τιμή ικανοποιητική και χρωστάτε, ας πούμε, στην τράπεζα συνολικά με τη διευθέτηση 50.000 ευρώ, να ξέρετε ότι στην τσέπη σας δεν θα βάλετε το υπόλοιπο 50.000 ευρώ, θα βάλετε τις 25, γιατί οι άλλες 25 θα πάνε στην τράπεζα, γίνεται συνεταίρος και στο κέρδος σας η τράπεζα. Θα πείτε, και γιατί αυτό, δηλαδή να τις χαρίσω εγώ τις τράπεζα στο μισό κέρδος μου?
Αυτό είναι σκανδαλώδες όπως καταλαβαίνετε. Αυτό. Αυτό προκύπτει κατά τη δική μου λογική και από τα ελάχιστα που γνωρίζω στις τραπεζικές εργασίες, ότι οι τράπεζες θα τιτλοποιήσουν τη δικαστική σας ρύθμιση, τη συνενετική, θα την κάνουν ομόλογα, θα την πουλήσουν και προσδοκούν κέρδος. Και αφού λοιπόν θα χάσουν το κέρδος, γιατί δεν θα τα εισπράττουν από εσά σαν κορόιδο άλλα 20-30 χρόνια. Με τους τόκους και τα πανωτόκια. Που δεν θα μπορούμε, υποτίθεται, αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε και γι' αυτό. Λοιπόν, με τα πανωτόκια και τα λοιπά. Οπότε σου λέει, αφού το πούλησες, εσύ κέρδισες, εγώ έχασα. Το προσδοκόμενο όφελος. Το οποίο όφελος. Έχει τζογάρι προφανώς. Βεβαίως το έχει τζογάρι και σου λέει, εγώ χάνω τα κέρδη μου, δώσ' μου τα μισά από αυτά που κερδίζεις εσύ. Mm. Ό,τι μείνει τέλος πάντων υπόλοιπο, θα το δώσετε το μισό στην τράπεζα. Αυτό είναι ένα από τα φοβερά και σκανδαλώδη που εισάγει. Αυτό πόσο νόμιμο είναι, Ευαγγελία? Πώς μπορεί ένας δικαστής να το κοιτάζει και να το δέχεται? Κοίταξε, είναι τραγελαφικό, σκανδαλώδες. Επειδή έχουν γίνει διάφορα στα δικαστήρια και έχει αποδειχθεί ότι οι δικαστές δεν έχουν και το σθένος να την παρατεθούν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αποδείξει στο δικαστήριο ότι η τράπεζα όχι μόνο δεν υφίσταται ζημία, αλλά κερδίζει και από τη δικαστική ρύθμιση, διότι έχει κερδίσει ό,τι της πληρώναμε 5, 10, 20 χρόνια πριν. Έτσι, γιατί πολλοί άνθρωποι είναι και κοντά στην εξόφληση των δανείων τους ή στη μέση, τέλος πάντων. Έχει κερδίσει λοιπόν κυρίως τους τόκους που προεισέπραξε μπροστά. Κερδίζει από τη δικαστική ρύθμιση τους τόκους για άλλα 30 χρόνια μπροστά. Λοιπόν, και επίσης προπληρώνεται, αν υποτεθεί τους 1-2 χρόνια γίνεται αυτή η πώληση από σήμερα που μιλάμε, τέλος πάντων, και θέλουν το μισό κέρδος. Κανείς δεν μας εγγυάται ότι εγώ θα μπορέσω να έχω τη δόση να την πληρώνω των 200 π.χ. ευρώ, ώστε αυτή να έχει τα κέρδη που προσδοκά από το, τέλος πάντων, τη διευθέτηση, από, όχι από τα ομόλογα που έχει κάνει ή τα προϊόντα, τέλος πάντων, που έχει πουλήσει, γιατί δεν είναι σίγουρο. Εγώ μπορεί να σταματήσω να κλατάρω, που λέμε, σε 2 χρόνια και να μην έχω τα 200 ευρώ να πληρώνω. Πώς είναι σίγουρη η τράπεζα ότι θα κερδίζει αυτά τα χρήματα? Φροντίζει αυτό και η κυβέρνηση. Έτσι. Ναι. Δεν είναι βέβαιο λοιπόν τίποτα. Αυτές είναι επισημάνσεις, είναι θέματα που θα γίνουν δικαστικές διαφορές, Χριστίνα, και θα τραβιέται ο κόσμος στα δικαστήρια πολλά χρόνια. Διότι δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα καταρθώσουν να βάλουν στο χέρι αυτό το ποσό. Αυτή τη στιγμή δηλαδή η τράπεζα πώς μπορεί να ξέρει ότι εγώ χθες πούλησα το ακινητό μου και πήρα 50.000, θα με ξανακυνηγάει μάλλον. Έτσι, μπορεί να μην κυνηγήσει άμα το μάθει. Συμπολογραφική πράξη. Θα παρακολουθούν τα πάντα, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Κάπως θα κανονίσουν, θα βγάλουν ένα νόμο και θα το κανονίσουν να μας παρακολουθούν και στον ύπνο μας. Θα αλλάξει η εγγραφή στο ήδη μας παρακολουθούν, αλλά εν πάση περιπτώσει, κάπως θα γίνει. Έχεις υποχρέωση καταρχήν να το πεις, γιατί πέφτει η ρύθμιση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εσύ θα έχεις βάλει στην τσέπη σου. Οπότε πώς θα τα πάρει αν δεν έχεις άλλο περιουσιακό στοιχείο? Πρέπει να σου επιτεθεί δικαστικά. Δηλαδή ο εφιάλτης, ας πούμε, στον δρόμο των δικαστηρίων συνεχίζεται. Ναι, είναι σκανδαλώδες πάντως. Έξοδα, βέβαια, είναι σκανδαλώδες. Γιατί για ένα αβέβαιο πράγμα, για ένα αβέβαιο κέρδος που προσδοκάει η τράπεζα, εσένα σε υποχρεώνει να τα δώσεις μπροστά. Και νομοθετείται. Μάλιστα. Με τη βούλα του νόμου, το νομοθέτη και με το φέκ του και με τα όλα τα σχετικά του. Λοιπόν, επίσης, μια καινούρια τη ρύθμιση που έγινε είναι ότι πλέον από εδώ και πέρα, από τον Αύγουστο, από τις 15 Αυγούστου και μετά, θα πρέπει να είσαστε συνεργάσιμος δανειολήπτης. Τι σημαίνει τώρα συνεργάσιμος δανειολήπτης? Αυτή την έννοια τη θέσπισε το τούχου σου μαζί με την Τράπεζα της Ελλάδος, μαζί με την Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας Ελλάδας, βάσει ενός άρθρου του καταστατικού της Τράπεζας Ελλάδας. Κάτι βρήκανε και το κολλήσανε. Προφανώς. Ναι. Λοιπόν, όπου δόθηκε και από αυτό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, που ορίζεται από ένα νόμο τέλος πάντων, δόθηκε και η έννοια του συνεργάσιμου δανειολήπτη. Ποιος είναι αυτός ο συνεργάσιμος? Είναι αυτός που δίνει τα στοιχεία του στην τράπεζα. Είναι αυτός που απαντά στα τηλέφωνα ή τους δίνει ένα δικηγόρο να απαντά στα τηλέφωνα. Έτσι, αυτά που ξέρατε μέχρι τώρα, σας κλείνω το τηλέφωνο ή πάρτε και δύο γαλλικά, θα τα ξεχάσετε. Πρέπει να είσαστε κόσμοι ή να ορίσετε κάποιον ευγενικό άνθρωπο που θα απαντάει στην τράπεζα σε ό,τι τον καλεί, όποτε τον καλεί. Πρέπει να δώσετε λοιπόν και τα στοιχεία σας,
ό,τι σας ζητήσουν. Μα ό,τι σας ζητήσουν. Κώδικα συμπεριφοράς. Βέβαια. Λοιπόν, και να είσαστε στη διάθεσή τους οποτεδήποτε. Να τους γνωστοποιήσετε ό,τι πληροφορίες θέλουν. Όχι μόνο το αφημί σας, όχι μόνο το ψηλόν 9. Τα πάντα. Και με ποια κοπέλα βγαίνετε, ποια σχέση χαλάσατε κτλ. Λοιπόν, και να συζητάτε μαζί τους, να βρείτε εναλλακτικές προτάσεις αναδιάρθρωσης του χρέους. Βέβαια αυτό όχι για εκείνους που έχουν μπει στη διαδικασία αυτοί του νόμου Κατσέλη. Αυτοί που θα μπουν από πρώτης πρώτου, παραλλήλως θα κάνουν και τη διαδικασία του συνεργάσιμου δανειολήπτη. Αυτός είναι ο κώδικας δεοντολογίας τραπεζών, ο οποίος πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι εκδόθηκε βάσει αυτής της νομοθεσίας με εξουσιοδότηση νόμου και με υπουργική απόφαση, ο οποίος υπουργός, ο κώδικας έχει γίνει λίγο νωρίτερα, ο οποίος υπουργός εξουσιοδότησε την Τράπεζα Ελλάδας και έφτιαξε νόμο που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. Εγώ δεν έχω ξαναδεί τέτοιο νόμο, δεν μπορώ να μιλήσω εάν έχει εγκυρότητα και αν θα σταθεί στα δικαστήρια, αλλά όπως καταλαβαίνετε αυτές οι ερμηνείες και τα λοιπά, αν το αφήσουμε το πράγμα και φτάσει μέχρι τα ανώτατα δικαστήρια, δηλαδή σε 10-15 χρόνια ή σε όσα, καταλαβαίνετε ότι δεν θα έχουμε ούτε σπίτι ούτε τίποτα. Ένα ιδιωτικό ίδρυμα νομοθετεί. Ναι, έτσι Χριστίνα, ακριβώς αυτό. Λοιπόν, για να κάνουμε, μια μικρή ανακεφαλαίωση. Ως προς τις τροπολογίες που μπήκανε τον Αύγουστο. Είμαι σε αυτό το κεφάλαιο. Αν έχουμε κάποια απορία γίνω ωραίο από αυτό, κάποιες ερωτήσεις φίλων που παίρνουν τηλέφωνα. Όσοι έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, και ειδικά σημός τους είναι μετά το Φεβρουάριο του 2016, πρέπει όπως είπαμε να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά τους. Μάλιστα. Και να τρέξουν στο epamelas.gr για να βρουν την ανάρτηση 16-9 που είναι τα δικαιολογητικά. Αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ακόμα προσωρινά μέτρα λάβει, έκαναν την αίτησή τους σχετικά πρόσφατα, ας πούμε Μάιο-Ιούνιο του 2015. Μάλιστα. Και θα δικαστούν τα προσωρινά μέτρα μέχρι τέλος του χρόνου. Πώς επηρεάζονται αυτοί οι δικαστές, πώς θα κρίνουν σύμφωνα με τα νέα? Θα κάνουν και αυτοί καταρχήν επικαιροποίηση. Θα κάνουν και αυτοί επικαιροποίηση. Ναι. Δεν θα κάνουν όσοι θα δικάσουν την κύρια υπόθεσή τους. Την κύρια υπόθεσή τους μέχρι το 2016. Αυτοί που έχουν προσωρινή μέχρι το Φεβρουάριο του 2016 θα κάνουν επικαιροποίηση. Και πώς θα δικαστούν αυτοί, πώς θα επηρεαστούν οι δικαστές στην κρίση? Θα λάβουν υπόψη τους και τα νέα μέτρα, τα νέα δεδομένα που λέει ότι το ακίνητο πρέπει να είναι μέχρι 180.000 ευρώ? Όχι. Το μέχρι 180.000 και μέχρι το ΕΟΠ και τα λοιπά, που θα πούμε τι είναι αυτό μετά. Είναι από πρώτης πρώτου 2016. Πολύ ωραία. Ας πούμε μέχρι εδώ τα πράγματα είναι κάπως όπως τα γνωρίζαμε. Όχι, δεν είναι όπως τα γνωρίζαμε. Είναι σημαντική διαφορά. Ποια? Ο συνεργάσιμος δανειολήπτης. Διότι για τράπεζα ήδη από τον Αύγουστο του 2015 είναι ήδη σε βάζουν σε ένα δρόμο να συνεργάζεσαι με την τράπεζα μέχρι του σταδίου επικοινωνίας πληροφοριών. Έχουμε 5 στάδια. Το πρώτο είναι να είσαι διαθέσιμος, να δώσεις επικοινωνία, αυτά που είπαμε, και να τους παρέχεις πληροφορίες, και μετά μπαίνεις στη ρύθμιση του χρέους. Μέχρι το στάδιο λοιπόν της επικοινωνίας θα πρέπει αυτοί που μπήκαν από τον Αύγουστο και μετά να είναι συνεργάσιμοι. Που έκαναν αίτηση ή που θα δικαστούν τα προσωρινά? Όλοι. Όσοι μπήκανε από τον Αύγουστο και μετά θα πρέπει να είναι συνεργάσιμοι. Μάλιστα. Με τις τράπεζες. Ισχύει, παρόλο που έχουν κάνει την αίτηση πριν τον Αύγουστο. Ναι. Αφού δεν έχουν δικαστεί τα προσωρινά, θα είναι και αυτοί στο συνεργάσιμους δανειολήπτες. Και είπαμε και τα καινούργια για τα φορολογικά και τα χρέη, τα για τις μικροδιαφορές που δεν τις έχει κανένας. Και τα λοιπά. Ευαγγελία, παρόλες αυτές τις αλλαγές, συμβουλεύεις όσους δεν έχουν υποβάλει έτσι να ενταχθούν στον Κατσέλη να το κάνουν από σήμερα και στο εξής, και μέχρι πότε πρέπει να σπεύσουν? Πρέπει να σπεύσουν μέχρι το τέλος του χρόνου οπωσδήποτε, και θα εξηγήσουμε το γιατί μετά, στη συνέχεια. Πρέπει να το κάνουν, είτε το πιστεύουν είτε δεν το πιστεύουν,
είτε φοβούνται είτε δεν φοβούνται, και μιλάω για φόβο γιατί ορισμένοι άνθρωποι έχουν σημαντική περιουσία. Μπορεί να έχουν ένα σπίτι, ένα εξοχικό, κάποια οικόπεδα αξίας κτλ. Ή μικρής αξίας αλλά συναισθηματικής, κάποια περιουσιακά στοιχεία συναισθηματικής αξίας ή και προσοδοφόρα με την έννοια της, την επισητιστική. Και να μην θέλουν να τα δώσουν, και καλά κάνουν και δεν θέλουν να τα δώσουν, αλλά φοβούνται γιατί σκέφτονται την εκπληστηρίαση των μη αναγκαίων, διότι μέχρι και τον Νοέμβριο τώρα που μιλάμε, που ήρθε καινούργια τροποποίηση, ο δικαστής είχε το δικαίωμα να μην δώσει για εκποίηση όλα τα ακίνητα αν δεν τα έκρινε αναγκαία. Μπορούσε δηλαδή να δικαιολογήσει ότι ναι, το χωράφι, από το χωράφι σητίζεται ο παππούς και η γιαγιά στο χωριό, να μην το δώσω για εκποίηση. Δεν έχει μόνο και μεγάλη αξία, οπότε δεν είναι ανάγκη. Πέραν της πρώτης κατοικίας μπορούσε να προστατεύσει και άλλα. Αυτοί τώρα στοιχεία που μπαίνουν από τον Νοέμβριο και μετά. Από τον Νοέμβριο και μετά. Από τον Νοέμβριο και μετά, λοιπόν, μόνο την πρώτη κατοικία μπορούν να σώσουν. Τα άλλα όλα. Συγγνώμη, από 1η-16. Τα άλλα όλα είναι εκποίησιμα. Και ο δικαστής υποχρεούται να εκποιήσει εκεί πέρα. Ενώ αν σπεύσουν μέχρι το 15. Αν σπεύσουν μέχρι τέλος του 15, θα είναι στη διάταξη που δύναται το δικαστήριο. Δύναται. Μπορεί δηλαδή να διατάξει εκποίηση, αλλά δεν είναι υποχρεωμένος. Από 1η-16 και με την τροποποίηση του Νοεμβρίου, μόνο 20 Νοεμβρίου, και τα άλλα υποχρεούται. Υποχρεούται. Πάει σε ρευστοποίηση. Γι' αυτό λέμε όσοι είναι τώρα να το κάνουν και να ειδοποιήσουν και τους φίλους τους, να σπεύσουν στους δικηγόρους τους και τα λοιπά, να καλυφθούν. Μιλάμε για κάλυψη. Θεωρήστε ότι βομβαρδίζετε αυτή τη στιγμή το σπίτι σας και ψάχνετε κάπου να καλυφθείτε. Κάλυψη είναι αυτό το πράγμα. Κερδίζει δεν είναι χρόνο. Λύση. Χρόνο. Ακριβώς. Θα κερδίσετε χρόνο, δεν είναι η λύση κανενός. Μην το πιστέψετε αυτό το πράγμα και θα πούμε σε συνέχεια γιατί δεν πρέπει να το πιστέψετε ότι εντάξει μπήκα στο νόμο του Κατσέλη και ησύχασε το κεφάλι μου και έλυσα το πρόβλημά μου για τα επόμενα 20 χρόνια. Να υπενθυμίσουμε ποιοι υπάγονται στο νόμο, ποιοι μπορούν μάλλον να υπαχθούν. Μισθωτοί, συνταξιούχοι και πρώην έμποροι. Πρώην έμποροι που έχουν και ελευθεροεπαγγελματίες. Αυταπασχολούμενοι δηλαδή, που δεν απασχολούν προσωπικό, είτε που ήταν είτε που εξακολουθούν να είναι, να είναι και αυτό. Να μην έχουν προσωπικό. Η προϋπόθεση είναι αυτή για, να, για, τους, για τους πρώην εμπόρους. Οι πρώην εμπόροι έχουν και άλλη μία προϋπόθεση να εξυπηρετούσαν κανονικά τα δάνειά τους μέχρι τη διακοπή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Εκεί γεννώνται διάφορα ερμηνευτικά ζητήματα, είναι λίγο γκρίζα ζώνη, αλλά εν πάση περιπτώσει όσοι έχουν αυτή την προϋπόθεση και δεν την έχουν, να σπεύσουν και αυτοί να το κάνουν, ελπίζοντας ότι ο δικαστής είναι ενήμερος και μπορεί να εφαρμόσει την ομολογία και να μπορέσει να τους κρατήσει προσωρινά σε μια κατάσταση. Και κάτι άλλο που άλλαξε και δεν το είπα για τους, είναι για τη δικάσιμο. Η δικάσιμος από τον Αύγουστο και μετά υποχρεωτικά πρέπει να είναι μέσα στους 6 μήνες. Και η προστασία είναι 6 μηνών. Δηλαδή ενώ παλιά πηγαίναμε για προσωρινή διαταγή όποτε στους 2 μήνες, στους 5-10, παίρναμε μετά δικάσιμο το 2025 και μέχρι τότε για 5-10 χρόνια λέγαμε σύχασε το κεφάλι μου, θα δούμε στην πορεία τι θα κάνω, προλαβαίνω να κάνω και επανάσταση. Τώρα δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε επανάσταση αν δεν το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, διότι η δικάσιμος θα είναι μέσα σε 6 μήνες. Ήδη στην Αθήνα έχουν ανοίξει 3 επιπλέον αίθουσες και για να είναι 3 επιπλέον δικαστές που θα δικάζουν καθημερινά τις αιτήσεις του κόσμου και ετοιμάζονται να βάλουν άλλους 3. Και όσους θα χρειαστεί. Διεξάγεται αυτή τη στιγμή διαγωνισμός, αν είμαι σίγουρη, δεν είμαι σίγουρη, αλλά έχουν πει ότι θα προσλάβουν 220 ειρηνοδίκες. Λοιπόν, τους οποίους παίρνουν ακριβώς για αυτό το φόρτο εργασίας. Δηλαδή, θα έχουμε και παιδάκια 26-28 χρονών να μας δικάζουν στον νόμο Κατσέλη. Λοιπόν, υπό τον φόρτο εργασίας θα ξεπετάνε και τις υποθέσεις. Εννοείται. Πολύ φοβάμαι. Εννοείται και υπό το άγχος ότι πολλές δεχτήκανε. Διότι αυτοί οι άνθρωποι καλούνται διά του προϊσταμένου τους να είναι πολύ αυστηρές με τον δανειολήπτη, πολύ αυστηροί με τον δανειολήπτη που δεν, δεν εκπληρεί τις υποχρεώσεις του. Δεν συμμορφούται. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, υπηφίστανται ψυχολογικές πιέσεις, σύν το ότι σκέφτονται και τα δικά τους, ότι μην φανώ πολύ ευνοϊκός και τέλος πάντων αντιτραπεζικός. Μάλιστα. Και πάρω και καμιά μετάθεση περίεργη.
Λοιπόν, και η προσωρινή διαταγή σε 2 μήνες παρακαλώ. Κατεπηγόντως πηγαίνει αυτό σε δικάσιμο. Αλλάξαν τελείως οι ρυθμοί που ξέρατε. Όσοι ξέρατε και μπορεί να θέλετε να συμβουλέψετε ένα φίλο σας ότι α, εγώ μωρέ κάντο, γιατί εγώ είχα χάσει για 3 χρόνια, για 2 χρόνια. Έτσι, αυτοί που μπαίνουν πλέον δεν ησυχάζουν, έχουν εντατικούς ρυθμούς. Και πρέπει να είναι και συνεργάσιμοι που είπαμε. Mm-hmm. Από πρώτης πρώτου θα αρχίσουν να καλούνται από τις τράπεζες. Από τότε αρχίζει η εφαρμογή του κώδικα δεντολογίας τραπεζών. Από πρώτης πρώτου. Από πρώτης πρώτου 16 θα καλούνται, έχουν βγει ήδη τα ΦΕΚ και θα καλείται ο κόσμος για να κάνει συνεργασία με τις τράπεζες. Μάλιστα. Θα μιλήσουμε... Τώρα, ναι. Να πούμε και για το τι αλλάζει, και με τον καινούριο νόμο. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλάζουν οι προϋποθέσεις. Ακριβώς. Και λέει ότι θα πρέπει να δίνουμε πλέον στις τράπεζες, αυτό θα ισχύσει από 1/1/16. Θα πρέπει να δίνει ο δικαστής στις τράπεζες ό,τι περισσεύει πέρα, γι' αυτό λέμε σπεύστε αυτή τη στιγμή και κάντε αιτήσεις, γιατί μετά ο δικαστής θα γίνει υπάλληλος της τράπεζας, θα παίρνει το ΕΟΠ που είναι ένας δείκτης της ΕΛΣΤΑΤ και λέει πόσο είναι το μέσο οικογενειακό εισόδημα, το μηνιαίο ή το ετήσιο, τέλος πάντων, ανακατηγορία οικογενειακή, άγαμος, έγαμος, ένα παιδί κτλ. Μέχρι 3, από το 4 και μετά δεν μετράει. Όχι. Θα φοράνε του παλιού, θα μοιράζονται το ψωμάκι το 4 με το 3 και ούτω καθεξής. Δεν το μετράνε το 4 και μετά. Λοιπόν, και ο δικαστής θα πρέπει να εφαρμόζει αυτόν τον πίνακα του ΕΟΠ και να δίνει στην τράπεζα ό,τι περισσεύει πάνω από αυτό. Ο δανειολήπτης πρέπει να δίνει ό,τι περισσεύει πάνω από αυτό. Περισσεύει πάνω από το δίκτυο. Τον πίνακα που ορίζει. Αν περισσεύουν, ας πούμε, το μήνα 300 ευρώ, μπορεί, δεν μπορεί, στο μεταξύ αυτοί οι πίνακες ΕΛΣΤΑΤ, όπως καταλαβαίνετε, δεν φτιάχνονται για την ατομική περίπτωση του καθένα. Φτιάχνονται για με ένα δείγμα, με το μέσο δείγμα. Συγκεντρώνουν ένα δείγμα τέλος πάντων 200 νοικοκυριών και βάσει αυτού βγάζουν αυτό τον πίνακα. Ο καθένας όμως, τις δαπάνες επιβίωσης, αναγκαίες, εύλογες δαπάνες. Λέει και εύλογες, όχι αναγκαίες, τις εύλογες. Λοιπόν, εύλογες ανάλογα με την κατάσταση. Λοιπόν, δεν λέει όμως τι μπορεί να συμβεί στην περίπτωση του καθενός που μπορεί να έχει μια πάθηση η οποία επιβάλλει ιδιαίτερα έξοδα. Παραπάνω από τη μέση ιατρική δαπάνη, διότι όταν μετράς 200 οικογένειες που η μία έχει ένα βαρύ περιστατικό και η άλλη έχει μια κατάσταση χρόνια που συντηρείται με μικρό δαπάνη και να βγάλεις το μέσο όρο από 200 νοικοκυριά, όπως καταλαβαίνετε κατεβαίνει πάρα πολύ για το βαρύ περιστατικό ο δείκτης αυτός. Αυτό θα εφαρμόζουν. Μετά είναι οι αντικειμενικές αξίες που καλά εδώ δεν έχουμε μεγάλες διαφορές. Αυτό θα είναι πάγιο, θα ισχύει για πάντα ή θα αναπροσαρμόζεται κατέτος. Κατέτος. Η ΕΛΣΤΑΤ βγάζει κατέτος. Κατέτος θα βγάζει. Φέτος όμως, φέτος, μέχρι τώρα δεν έχει βγάλει για το 15. Αν μέχρι πρώτου 16 που βέβαια θα αρχίσουν να ισχύουν όλα αυτά βγάλει το δείκτη, δεν ξέρω. Πάντως αυτό σημαίνει ότι ο δικαστής δεν είναι ελεύθερος να αποφασίσει. Λειτουργεί κατά την κρίση του. Έτσι. Υπαλληλοποιείται από τις τράπεζες και το ίδιο και εμείς οι δικηγόροι, διότι τι υπηρεσία θα προσφέρουμε στον πελάτη μας όταν θα ορίζει η ΕΛΣΤΑΤ τι θα πληρώσει ο πελάτης μας, πώς θα επιχειρηματολογήσουμε ότι η δαπάνη του είναι πάνω από τις εύλογες κτλ. Άντε θα χυθεί και άλλος τόνος και άλλα ποτάμια μελάνης θα χυθούν για να εξηγήσουμε στο δικαστήριο ότι αυτά είναι παράνομα, ότι πλήττεται ο θεσμός της δικαιοσύνης, ότι προσβάλλεται η δικαιοσύνη και στο θεσμικό της ρόλο σε όλες τις εκφάνσεις της και από την πλευρά του δικαστή και από την πλευρά του συνηγόρου και βεβαίως από την πλευρά του πολίτη ο οποίος δεν απολαμβάνει το αγαθό της δικαιοσύνης όταν είναι υπαγορευόμενη δικαστική απόφαση. Πάβει να είναι τυφλή η δικαιοσύνη, η Ευαγγελία. Κυκλοφορεί με την κασέτα στη τσέπη πλέον. Ο δικαστής βγάζει και το μαντήλι. Όχι, δεν κρίνει αντικειμενικά. Πλέον. Όταν του δίνουν αυτό το στοιχείο, το οποίο έχει βγει με τα μέτρα άλλων και όχι με τα δικά μου τα μέτρα, καταλαβαίνετε. Αυτό τώρα γιατί το βάλανε, κατά την άποψή μου. Το βάλανε για να πληροφορεί
εφόσον βέβαια και ο δικηγόρος μπορεί σε ένα βαθμό να πληροφορεί τον πελάτη ότι αυτό θα αντιμετωπίσει, πιθανότατα θα έχει μια απόφαση στο ύψος των ευλόγων δαπανών, συν λέει 70%. Αυτά δεν τα ξέρουμε ακόμα. Δεν ξέρω αν είδες τον πίνακα με τις μηνιαίες δαπάνες σε ΟΠ. Τον είδα, είναι κάτι ελάχιστα για μεμονωμένο, είναι 8.000 και κάτι τον ναι. χρόνο. Λοιπόν, είναι συν 70%. Συν 70% πέραν αυτού. Εγώ βέβαια περιμένω και σε αυτό μεταβολές, οι οποίες θα βγαίνουν κάθε τόσο με αποφάσεις της Τράπεζας Ελλάδας. Γιατί το έχει σε πρόβλημα, θα κάνει ό,τι καταλαβαίνει. Και αφού τα δικά τα συμφέροντα τραπεζών εκπροσωπεί και αυτά θα αναπροσαρμόζει κάθε τόσο. Αναπροσαρμόζεται και η δόση που έχει επιδικάσει. Βεβαίως. Όταν λοιπόν θα πάτε να συζητήσετε από πρώτου 16 με τον δικηγόρο σας και τι θα σας προσφέρει αυτή η διαδικασία και περίπου τι δόση να αναμένετε. Πρώτα είχαμε μία αγωνία, ποια θα είναι η κρίση του δικαστή και πώς κατανόηση θα δείξει στο εξατομικευμένο μου πρόβλημα. Το οποίο μπορεί να είναι δύο παιδιά που σπουδάζουν σε ΑΕΗ άλλων πόλεων, μπορεί να είναι ό,τι σοβαρό τέλος πάντων και δαπανηρό. Ναι. Σήμερα λοιπόν θα πρέπει να, από πρόσωπο του 16 θα πρέπει να απαντάμε στον πελάτη μας ότι κοίταξε, αυτός είναι ο πίνακας Ελστάτ, είναι 70%, εσύ θα πληρώνεις ό,τι είσαι πάνω από το όριο αυτό. Πόσα σου περισσεύουν, παραδείγματος χάρη, 3.000 το χρόνο, 5.000 το χρόνο, αυτά θα τα δίνεις όλα στην τράπεζα, θέλεις δεν θέλεις, και ο δικαστής έτσι θα αποφασίσει. Οπότε τι θα σκεφτεί ο δανειολήπτης? Ότι δεν το συμφέρει να πάει στο δικαστήριο, να πάει να συζητήσει με την τράπεζα. Όπου βέβαια εκεί θα εφαρμοστεί ο κώδικας δεντολογίας τραπεζών και θα πρέπει να έχει μαζί του και έναν διαμεσολαβητή, ο οποίος μπορεί να είναι ο δικηγόρος, μπορεί να είναι μια ένωση καταναλωτών και τα λοιπά. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία, διότι δυστυχώς και με αυτό θα προλάβουμε να ασχοληθούμε. Γι' αυτό λοιπόν λέμε σε όσους ακούνε και συζητάνε με φίλους τους και όσους μπορούν να ειδοποιήσουν τέλος πάντων, να σπεύσουν και να μπουν αυτή τη στιγμή στο νόμο Κατσέλη, τουλάχιστον για σαν πρώτη φάση, γιατί θα έρθει πολύ γρήγορα και το ραντεβού με το δικαστή και η κυρία δίκη τους. Θα πρέπει, είναι καλύτερα να βασιζόμαστε στην κρίση του δικαστή παρά σε ξερά νούμερα τα οποία παράγει η Ελστάτ με το γνωστό τρόπο που παράγει τα νούμερα η Ελστάτ. Εδώ με αυτά ξεπουλήθηκε η Ελλάδα, θα διστάσουν να κάνουν και παραγγελία ειδικών αριθμών για τα υπερχρεωμένα. Λοιπόν, μια απορία που έχω, Ευαγγελία, αν μπορείς να μου τη λύσεις, λέει εδώ στο νόμο ότι μπορούν οι οφειλέτες να υποβάλουν στο δικαστήριο πρόταση εκαθάρισης, δηλαδή να υπαχθούν στο νόμο Κατσέλη εννοείται, ναι, μέχρι 31/12 του 2018. Πρώτος του 2019, ναι, δεν, ναι, θα μπορεί. Δεν το ξέρουμε. Αλλά δεν φαίνεται να έχει διάρκεια ο νόμος Κατσέλη πέρα από το 18. Διότι ό,τι προβλέπει τώρα ο νόμος του Νοεμβρίου είναι με, και επίσης ο κώδικας δεοντολογίας τραπεζών, το βάθος χρόνου είναι 3 ή 5. 3 ή 5 χρόνια. Δηλαδή μέχρι 5 χρόνια περίπου αυτοί υπολογίζουν ότι θα έχει ξεπουληθεί το σύμπαν από πλευράς ιδιωτικών περιουσιών. Όποιος μπορέσει να έχει μία σταθερά στη ζωή του, ας πούμε, όσο σταθερή μπορεί να είναι και προβλέψιμη η ζωή μας από εδώ και πέρα, θα μπορεί να πει ότι ή το έσωσε ή το χάσε. Αλλά και στην πορεία μπορεί να το χάσει βέβαια από άλλους παράγοντες, στους οποίους θα συζητήσουμε μετά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο χρονικός, το βάθος ορίζοντα που μας δίνουν είναι 3 χρόνια για τον νόμο Κατσέλη. Μετά δεν μας λένε τι θα γίνει, αλλά είναι ευνόητο ότι δεν θα υπάρχει, αφού ούτως ή άλλως το αναθέσανε στις τράπεζες από 1/1/16. Λοιπόν, και οι προβλέψεις που υπάρχουν παντού και στον κώδικα δεοντολογίας είναι μέχρι, φτάνουν μέχρι εκεί. 3 χρόνια συνήθως, το πολύ 5. Έστω ότι ένας οφειλέτης έχει ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες με τον νόμο Κατσέλη, έχει και την τακτική δικάσιμο και σήμερα βρίσκεται με μια υποφερτή δόση της τάξης των 150-200 ευρώ το μήνα για τα επόμενα 10 χρόνια. Αυτός, 20. 20. Ή 35. Μέχρι 35 φτάνει η ρύθμιση. Ναι. Ναι. Ας πούμε έτσι. Αυτός θεωρείς, Ευαγγελία, ότι μπορεί να είναι ήσυχος από σήμερα και στο εξής, αφού έχει και την οριστική απόφαση? Δεν μπορεί να είναι ήσυχος, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί ανατροπή. Δηλαδή,
εάν εξαρτά την επιβίωσή του, που έτσι συμβαίνει με όλο τον κόσμο, εξαρτά την επιβίωσή του από ένα μισθό ή δύο μισθούς αν υπάρχει οικογενειακό εισόδημα, μία σύνταξη. Σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Σε περίπτωση που μειωθεί αυτό το εισόδημα, δεν θα μπορεί να υποστηρίξει τη δόση του. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται? Θα χάσει τη ρύθμιση. Αν δεν καταβάλει τέσσερις συνεχείς δόσεις. Τέσσερις συνεχόμενες δόσεις. Ναι, θα χάσει τη ρύθμιση τη δικαστική και θα μπορεί να επανέλθει μετά από ένα έτος. Και κατά τη διάρκεια του έτους. Κατά τη διάρκεια του έτους, αφού δεν θα μπορεί ούτε αίτηση να υποβάλει, άρα δεν θα έχει προστασία. Και αφού δεν υπάρχει και προστασία γενική για την πρώτη κατοικία, που έκανε χαρές και πανηγύρια η κυβέρνηση ότι προστάτευσε την κύρια κατοικία, αφού δεν υπάρχει αναστολή για την πρώτη κατοικία των εμπόρων, ναι, δεν θα υπάρχει ούτε και για τον ιδιώτη, τον υπάλληλο, τον συνταξιούχο, το οτιδήποτε. Δηλαδή, αν η σύνταξη έχετε μία δόση 200 ευρώ ρυθμισμένη από το δικαστήριο, είσαστε και ικανοποιημένοι, μια χαρά. Και σας έρθει μία ανατροπή στο εισόδημα, που αναμένουμε να έρθει. Αναμένεται γιατί φροντίζει η κυβέρνηση. Δίπλα μας είναι το ασφαλιστικό, ήδη θα αρπάξει ένα κομμάτι από το, την επικουρική, θα αρπάξει και ένα κομμάτι μες στο 16 της κυρίας και πάει λέγοντας. Και θα αντιπροσωπεύει ξεροκόμματο η σύνταξη σε λίγο. Λοιπόν, για να μην μιλήσουμε για διπλό νόμισμα, με αυτά τα δεδομένα μισθός, που έχουμε ορατά για το επόμενο χρόνο. Ακούγεται για τον κατώτατο μισθό όσοι δουλεύουν. Ναι, δεν ξέρουμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πειραχτούν και οι μισθοί και οι συντάξει. Η ανεργία θα αυξηθεί, τι οσφρίζεσαι σίγουρα. Βέβαια, από την αγορά. Αυτά που βλέπουμε, αυτό που βλέπουμε και με τα capital control αυτή τη στιγμή είναι καταστραμμένο. Συνεπώς, το εμπόριο. Συνεπώς, ψαλιδίζουν την προστασία που παρέχει ο νόμος Κατσέλη. Σημαντικά. Σημαντικά. Απελευθερώνουν τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Πλαγιοκοπούν το ασφαλιστικό, μειώνουν τις συντάξεις, τις κάνουν να αντιπροσωπεύουν ένα ξεροκόμματο. Βάζουν χέρι και στο μισθό όσων δουλεύουν. Αυξάνεται η ανεργία, που σημαίνει ότι ακόμα και κάποιος που χάσει το σπίτι του, δεν τελειώνει η ζωή εδώ, θα πληρώνει ένα μικρό ενίκιο κάπου για να στεγαστεί. Με τις συνθήκες όμως που διαμορφώνονται, δεν θα μπορεί ούτε και το ενίκιο να πληρώνει για να στεγαστεί κάπου που θα έχει χάσει το σπίτι του. Δεν ξέρω αν θα υπάρχουν και διαθέσιμες κατοικίες. Ήδη, και... ναι. Ήδη στην Ισπανία, από ό,τι είχα διαβάσει, η Πορτογαλία, Ισπανία. Έχουν εκπληστριαστεί 70.000 κατοικίες και η τράπεζα δεν τις δίνει για ενοικίαση. Εξώθηκαν οι ιδιοκτήτες και είναι κενές. Όχι το εκπληστριαστέ ένα κίνητο, έστω και ένα άλλο κάπου να πάει να στεγαστεί. Ωραία. Αυτός λοιπόν έχουν πρόβλημα στέγασης στην Ισπανία, διότι αυτά τα σπίτια που κλείσανε και δεν ενοικιάζονται ούτε από την τράπεζα ούτε από τον πρώην ιδιοκτήτη, καταλαβαίνεις ότι δημιουργείται πρόβλημα στέγασης. Αν κλειδώσουν αυτή τη στιγμή, πώς είναι οι άνθρωποι που έχουν προσφύγει, 130.000 έχουν προσφύγει στα δικαστήρια. Αν υποτεθεί ότι, ή τέλος πάντων, πώς 400.000 είναι οι οφειλέτες, από τους 400.000 χάσουν τα σπίτια τους οι 200.000 και κλειδωθούν αυτά, τηθούν οι αιτήσεις μέσα σε ένα εξάμηνο. Τι δείχνει? Δείχνει ότι οι τράπεζες θέλουν να ρυθμιστεί αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, μέσα σε ένα χρόνο ξέρω εγώ, να ρυθμιστεί τώρα η δόση μας δικαστικά, ώστε το 17 ή το 18 που θα έχουμε ψίχουλα στη τσέπη μας αντί για μισθό, να μην μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, και χαρτζηλίκι παιδικό, δεν θα μπορούμε να πληρώνουμε τη δόση μας. Οπότε πάλι, δηλαδή, σκεφτείτε το πόσο περικυκλωμένους μας έχουνε και πόσο ανοχήρωτοι είμαστε από τη στιγμή που δεν οργανωνόμαστε. Πρέπει να οργανωθούμε πάνω σε αυτό, διότι αυτοί έχουν κάνει τα σχέδιά τους. Σου λέει, ωραία, θα σε ρυθμίσει υποχρεωτικά τώρα το δικαστήριο. Ποιο 25 και ποιο 35. Νόμιζες. Διότι θα βάλουν καινούριες δικασίμους το πολύ σε βάθος τριετίας. Τους πιο πολλούς θα τους πιάσουν μέσα στα 1-2 χρόνια, θα τους ρυθμίσουν. Και αν χάσουν οι άνθρωποι είτε τη δουλειά τους είτε το εισόδημά τους μειωθεί εκεί που περιμένουμε, στη βασική, καταλαβαίνετε ότι δεν θα είναι κανείς συνεπής με τη δικαστική ρύθμιση ή και τη συνενετική, ακόμα και αν πάει να τα βρει μαζί τους από 1/1/16. Το σημερινό εισόδημα μετά από 2-3 χρόνια θα είναι ψίχουλα. Ακριβώς. Αυτό περιμένουμε τουλάχιστον με αυτά που έχουν ήδη εξαγγείλει, έτσι. Δεν τα έχουμε βγάλει από το μυαλό μας, ούτε περιμένουμε. Μας τα λένε κάθε μέρα. Τόσο θα κοπεί η σύνταξη, τόσες εργασιακές θέσεις χάνονται από τον ιδιωτικό τομέα. Τα λένε οι άνθρωποι, κάθε μέρα τα λένε. Τα διατυμπανίζουν, αλλά εμείς
Εμείς δεν το βλέπουμε σφαιρικά. Ναι, ίσως το θεωρούμε τόσο υπερβολικό για να είναι αλήθεια. Ναι, πρέπει εντάξει, να όλος ο κόσμος είναι σε αυτό το τρυπάκι. Ακριβώς. Ότι είναι πολύ δυσάρεστο για να είναι αληθινό. Mm-hmm. Αλλά αν το δεις σφαιρικά, ότι γιατί αυτοί ετοιμάζουν συνέχεια ένα ορίζοντα 3 ετών. Mm-hmm. Σε 3 χρόνια λέει θα ξαναφέρουμε την υπόθεση. Δεν θα δικαστεί το 25. Mm-hmm. Θα δικαστεί μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Μέσα σε 6 μήνες θα δικαστεί. Μέσα σε 3 χρόνια. 3 χρόνια θα σου επιτρέψω, λέει ο κώδικας διοντολογίας, να νοικιάζεις το σπίτι σου. Ή να το έχεις σε χρήση, τέλος πάντων. Μέχρι 5 χρόνια. Να σου πω τι προβλέπει ο κώδικας διοντολογίας στην περίπτωση που τα βρίσκεις μαζί τους, έτσι. Υπάρχουν κάποιες λύσεις στις οποίες, ας έρθουμε λίγο και στον κώδικα διοντολογίας, να χαμογελάσουμε πικρά λίγο για να πάμε, γιατί... στον άλλο κώδικα μετά. Ναι, λέει ότι η οριστική διευθέτηση, γιατί στην αρχή μπορεί να σου προσφέρει κάποια βραχυπρόθεσμη λύση η οποία θα είναι λιγότερο από 5 χρόνια, θα σου προσφέρει πιθανώς μακροπρόθεσμες λύσεις πάνω από 5 χρόνια. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή θα είναι η μειοψηφία. Πρέπει να περάσεις σκληρές εξετάσεις για να μπεις εκεί. Η οριστική διευθέτηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την εθελοντική παράδοση του ενυπόθηκου ακινήτου. Πάρτε κύριε το σπίτι μου, αφήστε με ήσυχο. Ή τη μετατροπή του σε χρηματοδοτική μίσθωση. Να σας πληρώνω ενίκιο, να έχω τη χρήση, αλλά μόνο για 5 χρόνια. Μέχρι 5 χρόνια, όχι περισσότερο. Να πουλήσω και να νοικιάσω το σπίτι μου μέχρι 3 χρόνια. Αυτό θα έχω το δικαίωμα να το νοικιάσω. Μετά τα 3 χρόνια θα πρέπει να φύγω. Λοιπόν, να πουλήσει η τράπεζα, να της επιτρέψουμε να πουλήσει άλλο ίδρυμα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται την άδειά μας, έχει και τον νόμο, αλλά κάτι υπάρχει και σε αυτό από πίσω. Να ανταλλάξουμε το στεγαστικό μας δάνειο με άλλο μικρότερης αξίας, το οποίο σημαίνει ότι θα πάμε σε άλλη περιοχή με μικρό, ή λοιπά, σε μικρότερο λοιπά, σπίτι. Διάφορες τέτοιες λύσεις προβλέπει ο κώδικας διοντολογίας. Αγγελία, έχουμε μπροστά μας ένα σωρό χαρτιά, νομοθέτημα του Αυγούστου και του Νοεμβρίου, και από ό,τι μας λες, το 80% αυτών των νόμων παραλλήλως τρέχει, είπαμε, και ο κώδικας διοντολογίας. Και παραλλήλως και ο κώδικας διοντολογίας. Και παραπλεύρος ο κώδικας πολιτικής δικονομίας, που είναι για τους πληστηριασμούς. Ναι, ακριβώς. Από 1η έκτου του 2016 έχουμε τους ηλεκτρονικούς. Ναι. Ναι. Και στην αγοραία αξία, σωστά. Και στην αγοραία αξία, σωστά. Οπότε εκεί δηλαδή τι θα γίνεται, 30.000 ακίνητα με το πάτημα ενός κουμπιού. 30.000 πολλά λες. Πολλά ή λίγα. Πολλά λες. Ναι. Διότι όταν θα προσδιορίζεται η αγοραία αξία, ας όχι, πούμε. Ακίνητα. Α, 30.000 ακίνητα. Ακινήτων. Δεν ξέρω πόσα είναι αυτή τη στιγμή η εκπληστηρίαση, αλλά καταλαβαίνετε ότι αφού δεν έχουν εκπληστηριαστεί τα τελευταία 3-4 χρόνια. 100.000 είναι. 100.000 είναι, δυστυχώς, εκεί τα υπολογίζω, δυστυχώς, και εγώ σε πάρα πολλά, γιατί δεν έχουν γίνει πληστηριασμοί, δυστυχώς, τα τελευταία 4 χρόνια. Λοιπόν, και εκεί θα πρέπει να σκεφτεί ο καθένας πώς θα αμυνθούμε, διότι εμένα δεν μου πάει το μυαλό ηλεκτρονικά πώς θα αμυνθώ, mm, αλλά θα πρέπει να το σκεφτούμε, γιατί φυσικά δεν θα μπορέσουμε, με τη φυσική μας παρουσία δεν θα μπορέσουμε να παρεμποδίσουμε πλέον τον πληστηριασμό με διαμαρτυρία ή με αντίσταση. Ο οποίος, με συγχωρείς, είναι και η τελευταία πράξη του δράματος. Εκεί απλά ο ασθενής έχει πεθάνει και του βγάζουν το σωληνάκι. Μουράζει τους τελεσσάς ασθενείς και τα νοσοκομεία. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Έτσι. Τελευταία πράξη του δράματος. Ναι. Όλο το παιχνίδι γίνεται πριν τον πληστηριασμό. Καλό θα είναι να τα προλάβουμε αυτά τα πράγματα. Γιατί μετά στη διαδικασία του πληστηριασμού, λόγω του κώδικα πολιτικής οικονομίας που έχει ψηφιστεί ήδη, δεν θα έχουμε περιθώριο αντίδρασης πάνω από 3 μήνες, αν δεν έχουμε μπει στο νόμο Κατσέλη και αν δεν είμαστε συνεργάσιμοι δανειολήπτες με την τράπεζα. Που να έχετε υπόψη σας, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας, από 1η-1η του 16 όλοι θα λάβετε χαρτάκια από τις τράπεζες. Περάστε για υπόθεσή σας από την τράπεζα. Ήδη σήμερα είχαμε ένα τέτοιο τηλεφώνημα και θα έχουν το συζητήσουμε. Ναι, ναι, δεν μπορούν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου, μετά τις 31 Δεκεμβρίου. Αυτή δεν είναι στον Κατσέλη. Μάλιστα. Ναι. Τέλος πάντων, ήθελα να πω πριν λίγο, άρχισα να λέω ότι όλα αυτά εδώ τα πακέτα με τα νομοθετήματα που μας έχεις φέρει, και από ό,τι μας είπες, βλέπουμε ότι το 80% ασχολείται με το σπίτι του Έλληνα.
Mm-hmm. Δηλαδή, και με την περιουσία, θεά, του, και γενικά, με την περιουσία γενικότερα. Ναι. Απλά είναι λίγο καλή με την κύρια κατοικία, να είναι, μην δείξουν τη βαρβαρότητα έτσι γυμνή. Τόση θεά ουσία, τόσα νομοθετήματα επί νομοθετημάτων. Κονσέρβα, αυτό είναι κονσέρβα, ναι, αλλά αυτό θέλει πάρα πολύ κόπο και χρόνο να γίνει, γιατί έχουν, βλέπεις, στοχοποιήσει. Είναι αντιγραφή, από τις νομοθεσίες του Δούνου του σε διάφορες χώρες. Σε διάφορες χώρες. Ναι, ναι, δεν είναι, πώς το λένε, αυτή τη στιγμή, επινοήματα. Είναι επινοήματα καινούργια. Ναι, ναι. Είναι copy-paste από άλλες. Ναι, ναι. Και τώρα τα εφαρμόζουν και στην Ελλάδα. Και εμείς, ας πω, πολλές φορές είναι και άσχημα μεταφρασμένα σε κακά ελληνικά. Ναι, φαίνεται αυτό καμιά φορά. Ναι, ναι. Δηλαδή, λοιπόν, το επιτελείο τους δεν είναι και ακριβώς ελληνοθρεμένο, γιατί δεν μπορούν να εκφραστούν σε μερικά πράγματα. Ναι, ναι, φαίνεται. Δρυμία επίθεση κατά της ακίνητης περιουσίας. Βεβαίως. Δεν θα έπρεπε να περιμένουμε για κάτι άλλο εμείς που είμαστε πιο υποψιασμένοι. Ίσως η νεότερη γενεά να έχει το πρόβλημα αυτό ότι είναι ανυποψίαστη. Mm-hmm. Δεν ήξερε πολλά για το Δούνο του. Θα πρέπει λοιπόν να μάθει ότι έτσι εκποιήθηκαν οι ακίνητες περιουσίες στην Ανατολική Γερμανία. Για 5.000 και για 3.000 ευρώ το κέντρο του Βερολίνου εκποιήθηκε. Βέβαια. Από την Τρόικα. Από την Τρόιχαντ. Ναι. Η εταιρεία που, στην οποία που ήταν ποιος, ο κύριος, παρακαλώ, Γιούγκε. Ο κύριος Σόιμπλε. Ο Σόιμπλε ή ο Γιούγκε. Ο Σόιμπλε. Ποιος είναι ο ανάπηρος? Ο Σόιμπλε. Λοιπόν, αυτός, αυτός ήταν. Ήταν. Ναι, ναι, ναι. Αυτός ήταν. Διότι εκεί πυροβολήθηκε στον Ανατολικό Βερολίνο από κάποιον αναγανακτισμένο που έχασε τη γυναίκα του. Αυτά που λένε είναι ψέματα, είχαν δημοσιεύσει τώρα τελευταία, ναι, κάτι άλλο. Ναι, ναι, από κάποιον άνθρωπο απελπισμένο, ναι, είχε πυροβοληθεί, που έχασε, ναι, τη γυναίκα του από εγκεφαλικό, κάτι έπαθε γυναίκα από τη στεναχώρια της. Λοιπόν, επίσης τα έχουν κάνει αυτά και όπου έχει πάει το Δούνο του στην Ευρώπη. Εννοείται. Εννοείται, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι κάτι καινούριο, γι' αυτό έρχονται σε κονσέρβες και γι' αυτό δεν γίνεται διάλογος με τις κοινωνικές τάξεις. Ποιες κοινωνικές τάξεις? Μία είναι η τάξη πλέον, η τραπεζική. Λοιπόν, ο τρόπος αντίδρασης από εδώ και στο εξής, εφόσον έχουμε κατανοήσει τώρα πια ότι ο στόχος είναι όχι μόνο η περιουσία μας, αλλά και η ίδια η ζωή μας, γιατί πλαγιοκοπούμαστε και με άλλα νομοθετήματα. Σου ψαλιδίζουν τη σύνταξη, ψαλιδίζουν το μισθό, σε καθιστούν άνεργο, κλείνουν τα μαγαζιά, κλείνουν τα νοσοκομεία, τα σχολεία. Ακριβώς. Δεν θα έχουμε σε λίγο νεράκι, το οποίο θα πουληθεί. Το νερό. Ήδη η ΕΙΔΑΠ κάνει κάποιες κινήσεις. Τα αγαθά, τα δημόσια. Που πάει προς τα εκεί. Δεν θα έχουμε ελεύθερη κυκλοφορία. Ήδη δεν έχουμε, λόγω του υψηλού κόστους διοδίων. Ακριβώς. Έτσι. Εγώ έγινα έξαλλη, γιατί είχα πάει προς την Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες. Και δεν θυμάμαι πόσα διόδια πλήρωσα. Και θυμάμαι ότι στην Αυστρία το αντίστοιχο για να κυκλοφορήσει στην Αυστρία ελεύθερα επί ένα μήνα ήταν 27 ευρώ πριν από δύο χρόνια. Πριν από δύο χρόνια, 27 ευρώ. Ένα ευρώ είναι στις μεγάλες λεωφόρους της Γερμανίας, ναι, 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 κάτι τέτοιο. Δηλαδή, όχι για ηθαγενείς, για κάτι χειρότερο μας περνάνε. Και θα πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους ότι αυτό το πράγμα σαφώς δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει ο καθένας μόνος του. Αλλά αν είναι ενωμένος με τον υπόλοιπο κόσμο, γι' αυτό και εμείς το ΕΠΑΜ αυτό πιστεύουμε και αυτό προσπαθούμε να μεταφέρουμε στον κόσμο να το καταλάβει, ότι δεν θα την γλιτώσει εύκολα. Και αν δεν ενωθεί και δεν σηκώσει το ανάστημά του γρήγορα. Με βλέπετε πολλές φορές έτσι που χαμογελώ κατά τη συζήτηση εδώ με τη Χριστίνα. Αυτό είναι γιατί... Λαυσίγελος. Όχι, όχι. Δεν είμαι στεναχωρημένη με την... Δηλαδή, ξέρω ότι αν το αφήσουμε αυτό το πράγμα να εκτυλιχθεί, δεν θα γλιτώσουμε. Αλλά θέλω να ελπίζω ότι, δεν ότι, να σύντομα, ότι ναι, σύντομα ο κόσμος ναι, θα ξεκαθαρίσει το μυαλό του ότι όλα αυτά είναι σαν γλαμάρες. Ναι. Γιατί μας δίνουν ένα δώρο και μία μέρα και μας το παίρνουν την άλλη. Έτσι. Όχι, μας είχαν δώσει ένα νόμο Κατσέλη το 10 που έλεγες, ναι, μπορώ να σου προσφέρω μια ανάσα. Εγώ τουλάχιστον στον πελάτη μου αυτό έλεγα, μπορώ να σου προσφέρω μια ανάσα. Αλλά από το 11 και μετά που αρχίσαν να τον ξυλώνουν, κατάλαβες ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Και τώρα με τα πανωτά νομοθετήματα, συν τα πλήγματα που γίνονται στο εισόδημα, που τέλος πάντων για μας ήταν αναμενόμενα, ξέραμε ότι θα συμβούνε, και βλέποντας την νομοθεσία από το 10, όταν αυτοί από το 10 έχουν προετοιμάσει τη βασική σύνταξη στα 360 και με το ασφαλιστικό που βγαίνουν
ένα καρονόμι κάθε τόσο. Ξέρουμε ότι θα εξαφανιστούν και οι παροχές και τα λοιπά. Λοιπόν, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Θα πρέπει πραγματικά να συνασπιστούμε και να αντιμετωπίσουμε ενωμένοι όλο αυτό τον αρμαγεδόνα. Πρέπει να αφήσουμε τις όποιες διαφορές τυχόν μας είναι εμπόδιο στο να είμαστε ενωμένοι και να αντιδράσουμε πάρα αυτά σε αυτή τη λέλαπα. Διότι πια βλέπουμε ότι ο στόχος δεν είναι τα λεφτά. Αυτοί έχουν λεφτά, αυτοί φτιάχνουν τα λεφτά. Ο στόχος είναι η ζωή μας. Ακριβώς. Αυτό πρέπει να γίνει υποβαθμίζεται πια καθημερινά. Ακριβώς. Και σε λίγο θα μηδενίσει. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, πείτε μου παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο ένα τηλεφώνημα λοιπόν. Είμαστε σε υπέρβαση, ναι, βεβαίως. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι, ναι. Ας πούμε ότι κάποιος χρωστάει μόνο σε ασφαλιστικά ταμεία. Ή στο τέλος. Δεν μπορεί να μπει στο νομοκατσέλι. Πρέπει να έχει οπωσδήποτε κάποιο ακίνητο. Πρέπει να έχει οπωσδήποτε και τραπεζικό χρέος. Και τραπεζικό χρέος. Ναι, κατάλαβα. Οπότε μπορεί να είναι αυτό, δεν γλιτώνουν οι έμποροι. Ναι, ναι, κατάλαβα. Οι οποίοι συνήθως δεν χρωστούν το σπίτι τους, αλλά χρωστούν στα ταμεία και στους φόρους. Ότι είναι ανώφελες όλες οι δικαστικές ενέργειες. Όλες καταλήγουν στο αδύναμο. Ναι, ναι, βάλτε μουσικούλα και τα λέμε. Λοιπόν, κάτι έχουμε καμία κρεμότητα. Ευαγγελία, κάπου άκουσα ότι το δημόσιο θα συμμετέχει στις δόσεις του. Ναι, καλώς το άκουσες. Από 1η-1η του 16. Ναι. Θα μας βάλουν σε εμφύλιο πόλεμο. Δηλαδή. Δηλαδή, εφόσον θα είναι κάποιος κάτω από τον ΕΟΠ, δηλαδή από τις ελευθερίες δαπάνες, το όριο της στόχιας, τέλος πάντων, ότι ενώ θα ορίζεται μία δόση στην οποία θα συμμετέχει το δημόσιο. Λοιπόν, το δημόσιο. Αυτόν που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει αποδεδειγμένα κατά το δικαστήριο, ναι, και κατά την τράπεζα. Έτσι. Αλλά πρόσεξε, και εδώ είναι μέχρι 3 χρόνια. Και αυτό μέχρι 3 χρόνια. Η επιδότηση του δημοσίου θα είναι μέχρι 3 χρόνια. Μετά τα 3 χρόνια θα σε παρατήσει το δημόσιο να κάνεις ό,τι θέλεις, να πνιγείς. Πάλι μέχρι το 2018. Σε ένα χρόνο, λέει, θα εκδοθεί. Α, μάλλον όχι, θα εκδοθεί και η υπουργική απόφαση, η οποία θα διαρκεί για ένα χρόνο. Δηλαδή, μέσα στα 3 χρόνια θα είμαστε και σε μια τσίτα. Ναι. Τι θα πει το Υπουργείο, ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα πάρουν την επιδότηση από το δημόσιο. Πόσο θα επιδοτηθούν και μέχρι πόσα χρόνια. 1 χρόνο θα επιδοτηθούν, 2, 3, αυτό θα μας το πει το δικαστήριο ή η τράπεζα βέβαια. Από 1η-1η-16 όλα αυτά θα είναι. Και θα πει ο γείτονας, βρε που εγώ ξεχρέωσα το σπίτι μου και μου ήρθανε φόροι γιατί ο διπλανός έκανε καλή ζωή και πήρε και μεγάλο σπίτι. Ήδη λέει. Και χρωστάει και ήδη το λέει. Και φανταστείτε τι θα λέει σε λίγο που με τη βούλα και τον νομοθέτη θα συμμετέχει το δημόσιο σε κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων που θα έχουν σοβαρό πρόβλημα. Κοινωνικός αυτοματισμός δια νόμου. Έτσι ακριβώς. Θαυμάσια. Κάποιοι ακροατές, γνωστοί φίλοι, εξακολουθούν να πιστεύουν στην δικαιοσύνη, στο δικαϊκό σύστημα, στον πολιτισμό. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Υπάρχουν δικαστικοί παράγοντες και κύκλοι, οι οποίοι παλεύουν σκληρά και καθημερινά και κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Υπάρχουν και οι άλλοι που λέγαμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει κόσμος που αγωνίζεται στον χώρο της δικαιοσύνης. Με τέτοιους περιορισμούς όμως, δεδομένων των περιορισμών, δεν μπορεί πρώτα απ' όλα να κάνει τη δουλειά του σωστά ούτε ο δικηγόρος ούτε ο δικαστής και να απολαύσει το αγαθό της δικαιοσύνης ο πολίτης. Πρώτον, και δεύτερον, και με τέτοιους ρυθμούς. Διότι όταν οι ρυθμοί της δικαιοσύνης, αυτό που ακούστηκε ήταν η μαζική αγωγή, έτσι. Ναι. Λοιπόν, να κάνουμε μαζί. Ας πούμε ότι συνασπιζόμαστε γύρω από έναν οργανισμό καταναλωτών και κάνουμε μια ένωση και κάνουμε μια μαζική αγωγή. Όλη η Ελλάδα. Πάμε στα δικαστήρια. Μάλιστα. Αντί να πάμε στα βουνά, να πάμε στα δικαστήρια. Μάλιστα. Ή αντί να κάνουμε πολιτική απεργία, ας πούμε, καθολική, να κάνουμε μια μαζική αγωγή. Την κάναμε λοιπόν. Δείτε, είναι από τις πιο γρήγορες δίκες. Και ο πρώτος βαθμός και ο δεύτερος και ο τρίτος ο Άριος Πάγος. Δείτε τι έγινε με το ΕΤΙΔΕ. Το ΕΤΙΔΕ λοιπόν άρχισε το 2011, δικάστηκε τώρα τελικά το 2015 και περιμένουμε απόφαση. Δεν ξέρουμε τι θα πει απόφαση. Όποια, δηλαδή δείτε τους ρυθμούς. Από το 2011 τελειώνει το 2016. Πόσα χρόνια είναι. Ένα επιμέρους. Ένα θέμα. Ναι.
πες για άλλο θέμα, για την προστασία της πρώτης κατοικίας προσφεύγει όλος ο κόσμος που τον αφορά το ζήτημα. Πότε θα έχει λοιπόν μια δικαστική δαπάνη, μια δικαστική απόφαση, και βάλτε πόσα θέματα δημιουργούνται από αυτά τα υποτιθέμενα νομοθετήματα. Ας πούμε ότι πάει να βγάλει αντισταγματικές αυτές τις διατάξεις ή ό,τι άλλο, τέλος πάντων. Σε 10 χρόνια. Το λιγότερο σε 5. Με τους ρυθμούς. Το καλύτερο σε 5. Ναι, το καλύτερο σε 5. Λοιπόν, σε 5 χρόνια δεν θα υπάρχει το σπίτι. Βέβαια. Διότι θα πρέπει να έχεις εξασφαλίσει και προσωρινή προστασία. Ποιος θα τη δώσει την προσωρινή προστασία, αφού δεν προβλέπεται από το νόμο προστασία πρώτης κατοικίας γενικά και για όλους. Παρά προβλέπεται μόνο για αυτούς που μπαίνουν στο νόμο Κατσέλη και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που λέγαμε, και όχι για τους εμπόρους. Αυτή τη στιγμή μένουν απροστάτευτοι οι εμπόροι. Και οι εμπόροι έχουν οικογένειες που πρέπει να στεγάσουν. Να στεγαστούν, αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη. Είναι σε αυτούς που οικονομήσανε τρελά τα προηγούμενα χρόνια και έχουν πάρα πολλά λεφτά να πάνε να αγοράσουν άλλο σπίτι. Τους λένε να μπουν στο 99 αυτό. Ναι, ναι, ναι. Το θεωρούν ως προστασία. Στο 99 έχουν μπει μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις. Εγώ όσους μικροεμπόρους γνωρίζω και προσπαθήσαν να μπουν στο 99 δεν μπήκανε. Μπήκανε μονάχα οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, τα γνωστά πράγματα που έχουν τη δυνατότητα και λογιστηρίων και τα λοιπά, και να φτιάξουν διάφορα πράγματα. Συνεπώς, Ευαγγελία, θέλεις να κάνεις έναν επίλογο, έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις? Ο επίλογος για μένα είναι αυτό με το οποίο ξεκίνησα να λέω. Δεν πρέπει να φοβόμαστε, πρέπει να αποβάλουμε το φόβο. Πρέπει να αμυνθούμε. Και μπορούμε να το κάνουμε. Και μπορούμε να το κάνουμε, στο μέτρο βέβαια του δυνατού και ανάλογα με τις προϋποθέσεις που συγκεντρώνει ο καθένας. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε κάποιον δικηγόρο κτλ. Αλλά μην φανταστείτε ότι αυτή είναι η λύση. Η λύση είναι μονάχα εάν θα προχωρήσουμε σε κάποια αγωνιστική κινητοποίηση, είτε με την παθητική αντίσταση, και εύχομαι να μείνουμε εκεί στην παθητική αντίσταση και να μην χρειαστούν άλλα πράγματα. Διότι εδώ δεν κινδυνεύει μόνο η στέγη μας, η υγεία μας, η διατροφή μας, κινδυνεύει το μέλλον των παιδιών μας, κινδυνεύει το αξιοπρεπές τέλος που όλοι ευχόμαστε και ελπίζουμε να έχουν οι γονείς μας, και κινδυνεύει και κάθε προοπτική για μας τους μεγαλύτερους. Να τελειώσουμε τη ζωή μας τόσο τραγικά όσο την τελειώνουν στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία. Τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά που παίρνουν οι άνθρωποι σύνταξη 80 και 100 ευρώ και έχουν στείλει τα παιδιά τους στα πέρατα του κόσμου για να τους στείλουν ένα φτωχό πενιντάρικο να συμπληρώσουν, και δεν έχουν ούτε γιατρό να γιατροπορευτούν ούτε τίποτα. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή είμαστε σε ιατρική δαπάνη, από ό,τι έβλεπα ένα δημοσίευμα, κάτι περισσότερο από τους Βούλγαρους. Από το οικογενειακό εισόδημα δηλαδή φεύγει κάτι 6,2 από τον Έλληνα η Ελστάτ. Δεν έβλεπα τα νούμερα της Ελστάτ. Και 7, κάτι από τον Βούλγαρο. Συνεπώς από όλες τις πλευρές. Από όλες τις πλευρές βαλόμαστε και πρέπει να το βάλουμε στο μυαλό μας ότι με τα δικαστήρια αυτά δεν θα γλιτώσουμε. Απλά αυτοί μας δίνουν λίγο χρόνο γιατί πλέκουν τον ιστό της αράχνης. Μέχρι να τελειώσουν τις δουλειές τους. Έτσι. Ακριβώς. Να μας περικυκλώσουν. Έτσι. Αυτή τη στιγμή κάνουν κυκλωτικές κινήσεις. Ακριβώς. Από παντού. Από το εισόδημα, από την εργασία μας, από την υγεία μας, από τα πάντα. Δεν θα τους το επιτρέψουμε. Σήμερα ο κύριος Κατρούγκαλος διαπραγματεύεται το ασφαλιστικό από μηδενική βάση. Έτσι. Ο κύριος Κατρούγκαλος που θυμάσαι πολύ καλά τα περί ΕΣΧΑ της προδοσίας, τα προνήματα. Εκείνο εκεί του 10 χρωστάμε να προσαρμοστούμε, αλλά δεν έχουμε προσαρμοστεί στην βασική σύνταξη 360, η οποία μειώθηκε γιατί άλλαξε κάποιος δείκτης. Έχει αλλάξει κάποιος δείκτης, νομίζω έχει γίνει 320 βασική. Λοιπόν, θα πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι αυτά δεν είναι σενάρια ούτε του Καζάκη, ούτε της φαντασίας μας, ούτε τίποτα. Ανοίξτε τα αυτιά σας, τα λένε κάθε μέρα. Και πιστέψτε το, θα τα κάνουν όλα. Όλα θα τα κάνουν. Δεν απειλούν. Προπαγανδίζουν τι θα σας κάνουν για να σας ρίξουν το ηθικό. Κλείστε τις τηλεοράσεις, κλείστε τα ραδιόφωνα, ακούστε μόνο τις απαραίτητες ειδήσεις για την ημέρα και σκεφτείτε τις πολλές φορές. Δεν σας λένε κάτι που θα συμβεί σε κάποιον άλλον, σας λένε τι θα συμβεί σε εσάς. Και αν δεν είναι η ημέρα η δική σας, είναι του γείτονα. Και μη σκεφτείτε ότι όταν θα καίγετε το σπίτι του γείτονα δεν θα καεί το δικό σας. Ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Και να μην καεί, πώς είναι η ζωή να ζεις δίπλα σε ένα καμένο σπίτι, Ευαγγελία? Να αφήσουμε λοιπόν τις φοβίες μας, διότι ακούω από όλο τον κόσμο αυτό το φόβο,
ότι ναι, καλά και τα λοιπά και πώς θα τα καταφέρουμε και τα λοιπά. Εγώ λέω, αξίζει να ζούμε τέτοια ζωή? Να ξυπνάμε κάθε πρωί και να σκεφτόμαστε, θα σώσω το σπίτι μου? Και αν συμβεί να αρρωστήσω, πού θα πάω? Σε ποιο νοσοκομείο θα πάω? Θα έχει γάζες να μου βάλει? Και αν μήπως πάθω και κάτι τίποτα σοβαρό από τη στεναχώρια μου? Και τα παιδιά μου θέλω να τα δω στους δρόμους, θέλω να τα δω οπουδήποτε. Χθες συζητούσα με μία Πολωνή, η οποία έφυγε από την Πολωνία το 92 με το δούνο του που μπήκε εκεί, ήρθε στην Ελλάδα, έφερε τα παιδάκια της 2-3 χρονών, τα έκανε Ελληνάκια, ήδη είναι 20 τόσο χρονών τα παιδιά, 25 άρικα και βάλε. Λοιπόν, και το ένα ήδη ξανά φύγε και πήγε στη Σκωτία και το άλλο της πήγε στη Γερμανία. Λοιπόν, θέλουμε να έχουμε την τύχη αυτών των ανθρώπων, αφού τα ξέρουμε, τα βλέπουμε. Και το ένα το παιδί στη Σκωτία λάλησε. Αντιμετωπίζει ψυχολογικό πρόβλημα. Διότι άλλαξαν οι συνθήκες του, δεν δέχεται αυτή τη σκοτεινιά που έχουν οι χώρες, οι βόρειες. Δεν τον αποδέχονται και εκεί. Και επίσης έχει αλλάξει τρεις πατρίδες και είναι 25 χρονών το παιδί. Μόνο και μόνο για την επιβίωση. Και είχε μεγαλώσει τα πρώτα 5 χρόνια του με τη γιαγιά του. Δηλαδή, αυτό το μέλλον θέλουμε για τα παιδιά μας. Που το λένε έτσι πάρα πολύ ευχάριστα όλοι, γιατί υπολογίζουν ότι το παιδί τους έχει μια πολύ καλή τύχη και ένα πολύ καλό μεροκάματο στο εξωτερικό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ μιλώ με φίλους που έχουν ξενιτευτεί ήδη και είναι και σε καλές δουλειές και σε καλές θέσεις και τα πράγματα μου τα χαρακτηρίζουν τραγικά, ακόμα και από την Αμερική. Δηλαδή δεν είναι χάλια παντού, έτσι, μην το πούμε, ισοπεδώσουμε ότι είναι χάλια, αλλά να σκεφτόμαστε ότι ούτε ονειρικά είναι. Αν είναι ίσως ονειρικά για κάποιους από τους ανθρώπους μας που έχουν φύγει ήδη έξω και ανεκτά ή ανεκτά, έτσι δεν σημαίνει ότι θα είναι για όλους το ίδιο. Το σύνηθες είναι ότι οι άνθρωποι και δυσκολευόνται να προσαρμοστούν στο εξωτερικό και δεν βρίσκουν όλοι να απορροφηθούν, ειδικά σε μια απόσταση ανεκτή. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί κάνει κανείς οικογένεια. Για να δει το ένα του παιδί στην Ανατολή και το άλλο στη Δύση και να το βλέπει από το Skype. Εάν θέλουμε τέτοιο μέλλον, τι να πω. Αλλά μην παραβλέπουμε αυτές τις παραμέτρου που καθημερινά μας χώνουν στα μούτρα. Θα χάσεις το σπίτι σου, τα ασφαλιστικά ταμεία θα σου επιτεθούν. Όλα είναι αλήθεια. Τίποτα από αυτά δεν είναι ψέματα. Και μην νομίζετε ότι επειδή δεν έγινε το 12 που το νομοθετήσανε, δεν θα γίνει το 17. Αυτοί έχουν το χρόνο, εμείς δεν έχουμε το χρόνο και πρέπει να οργανωθούμε. Και πρέπει να αποβάλουμε και κάθε ίχνος ενοχής, την οποία με πάρα πολύ εύσχυμο τρόπο προσπαθούν να μας την εμφυσίσουν και οι ότι δημοσιογράφοι, γιατί είμαστε πανταξίδες. Και αυτό, πιστεύω ότι αυτό το έχει καταλάβει ο κόσμος, ότι δεν είμαστε πανταξίδες, χάσαμε τόσο τη δουλειά μας εξαιτίας τους. Εξαιτίας τους. Χάσαμε τη δουλειά εξαιτίας μας. Χάσαμε την περιουσία μας. Περιουσία μας, διότι ό,τι συσσωρευμένο είχαμε, έτσι, το αναλώσαμε αυτά τα 5 χρόνια για να προστατεύσουμε είτε τους εαυτούς μας από αρρώστιες, από ατυχίες διάφορες κτλ. Ή δανείσαμε αγαπημένα πρόσωπα, βοηθήσαμε, έτσι, ανθρώπους σε ανάγκη. Όταν γύρω μας υπάρχει καμένη γη και δεν μπορεί κάποιος να αισθάνεται καλά έχοντας κάτι στην τσέπη του. Και εννοείται, κυρίως για αυτούς που ίσως μας ακούνε κατά τύχη, θα πρέπει να τους πούμε ότι προσέξτε, δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους όλα αυτά που λέμε εδώ για τον νόμο Κατσέλη και τα λοιπά. Δεν αφορούν μόνο αυτούς τους ανθρώπους που σήμερα έχουν πρόβλημα. Εσείς που έχετε μια δουλειά, που έχει μια προοπτική, δεν φαίνεται δηλαδή ότι θα χάσετε τη δουλειά σας τα επόμενα 1-2-3 χρόνια, έτσι, γιατί ο ορίζοντας αμφιβάλλω αν μπορεί να είναι μακρύτερος και για τις καλύτερες επαγγελματικές, έτσι, δραστηριότητες, για το πολύ κόσμο τουλάχιστον, μην θεωρήσετε ότι εσάς δεν σας ακουμπά. Διότι εάν αυτή τη στιγμή αυξηθούν όλα τα αγαθά όπως αναμένεται, εφόσον πουληθεί το ρεύμα, δείτε μόνο την κινητή τηλεφωνία που ξεκίνησε και που έχει φτάσει σε κόστος, έτσι, που δεν υπάρχει, ναι, έχουν μπει τα μονοπόλια. Λοιπόν, δείτε όλα τα δημόσια αγαθά που ιδιωτικοποιούνται, ακόμα και η υγεία, πρέπει να πληρώνεις τα πάντα. Λοιπόν, πόσο αυτό το πράγμα θα είναι ανεκτό και από εσάς που δεν χρωστάτε το σπίτι σας, δεν χρωστάτε σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και έχετε μία καλούτσικη δουλίτσα. Και έπειτα, πώς μπορείτε να ζείτε σε ένα περιβάλλον που όλοι γύρω οι άλλοι θα είναι δυστυχισμένοι, με ποιον θα έχετε κοινωνικές σχέσεις? Όταν ο γείτονας θα παίρνει χάπια και ο απέναντι θα αυτοκτονεί.
ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συμβαίνει μέσα σε κάθε σπιτικό που αντιμετωπίζει στενοχώρια. Αυτή θα είναι η ζωή μας τα επόμενα χρόνια. Και για αυτούς που ήδη είναι στο πρόβλημα και για αυτούς που δεν τους ακουμπάει αυτή τη στιγμή το πρόβλημα. Και να σας πω και το άλλο, με την υπερφορολόγηση, διότι αυτή την παράμετρο δεν την βάλαμε στη συζήτησή μας. Υπάρχει υπερφορολόγηση για αυτούς οι οποίοι δεν τους ακουμπά αυτή τη στιγμή το πρόβλημα. Διότι αυτοί όταν θα απομείνουν μόνοι τους και θα είναι οι λίγοι σε 5 χρόνια, σε 5, σε 7, εκεί είναι ορίζοντας πολλά πάντως. Λες. Πολλά λέω, αλλά αυτοί θα είναι πλέον οι επόμενοι, διότι εκεί που θα πληρώνουν έμφυα που θα αυξάνεται κάθε χρόνο ή όποιο φόρο φανταστεί επινοήσει ο... επινοήσει ο σατανικός νομοθέτης, το σύστημα δηλαδή ο τραπεζίτης, δεν θα μπορεί να τα πληρώνει. Για να μην μιλήσουμε για το διπλό νόμισμα, το οποίο είναι πρώτον πυλών, έτσι, και θα το εκμηδενήσει αυτό που σήμερα θεωρεί καλό και σταθερό εισόδημα. Γι' αυτό όλοι πρέπει να σκεφτούν όλες αυτές τις παραμέτρους που έχουν μπει στη ζωή μας, μας τις λένε, το επαναλαμβάνω, δεν μας το κρύβουν, απλά μην υποκύπτουμε στην τρομοκρατία τους. Μην φοβόμαστε. Να οργανωνόμαστε, να κάνουμε κινήσεις άμυνας, περιορισμένου κόστους γιατί έχουμε και να ζήσουμε, αλλά να μην ξεχνάμε και να μην επαφιέμεθα ότι εντάξει τη βρήκαμε τη λύση μας, ησύχασα. Δεν ησύχασε κανείς. Όλα τα προβλήματα είναι μπροστά μας. Μην το ξεχνούμε. Αλλά υπάρχει και η λύση. Και η λύση είναι η κινητοποίησή μας. Μην αφήνετε τον εαυτό σας να πέφτει ψυχολογικά και εγκαταλείπεστε σε αδιαφορία και σε κατάθλιψη. Σηκώστε το ανάστημά σας. Θα κλείσουμε εδώ και θα επαναλάβω να αποβάλουμε κάθε ίχνος ενοχής που τυχόν έχουμε και όλα αυτά που μας συμβαίνουν δεν είναι παρά είναι συνέπειες μιας εγκληματικής αήθους συμπεριφοράς και των ελληνικών κυβερνήσεων και βέβαια και του συστήματος το οποίο... Αυτά είναι θέματα είναι... που φαντάζομαι ότι η δικαιοσύνη θα επιληφθεί τα επόμενα χρόνια και ευθύς μόλις αφυπνιστεί ο ελληνικός λαός γιατί πρέπει να τιμωρηθούν σκληρά αποκατασταθεί. Οι άνθρωποι που κάναν άλλους ανθρώπους να αρρωστήσουν σοβαρά, να πεθάνουν, να απελπιστούν, να κλάψουν, διότι εγώ βλέπω συνέχεια στο γραφείο μου ανθρώπους που κλαίνε είτε στο μαξιλάρι τους, είτε ακόμα και μπροστά μου, είτε κλαίνε γιατί τα παιδιά τους είναι στο εξωτερικό και δεν τα βλέπουν, είτε κλαίνε γιατί βλέπουν ότι τα γερατιά τους θα είναι δύσκολα ή δεν μπορούν να προσφέρουν στους αγαπημένους τους αυτό το οποίο θα έπρεπε να παρέχει ένα δημόσιο σύστημα υγείας. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να τιμωρηθούν και θα τιμωρηθούν υποδειγματικά. Είναι στο χέρι μας όμως. Γι' αυτό λέμε δεν θα εγκαταληφθούμε, δεν θα εγκαταλείψουμε τον αγώνα, θα αγωνιστούμε μέχρι σε σκάτων. Δεν θα παραδοθούμε στον εχθρό κατά αυτόν τον τρόπο τον ταπεινωτικό. Να αυτοκτονούμε κάθε μέρα σπίτι μας. Θα ορθώσουμε ανάστημα και θα πολεμήσουμε. Θα κλείσουμε εδώ και θα πούμε ότι ναι, έτσι είναι Ευαγγελία, είναι συνέπειες μιας εγκληματικής συμπεριφοράς, αήθους, χωρίς ίχνος σεβασμού απέναντι στον συνάνθρωπό μας, με στόχο μόνο όλα αυτά που γίνονται είναι να ταΐσουν τις ιερές αγελάδες του συστήματος, που είναι οι τράπεζες. Ευχαριστούμε, την ευχαριστούμε πάρα πολύ Ευαγγελία. Αυτά που μας είπε. Και να πούμε ότι αν... κάποιοι που μας ακούνε έχουν ερωτήματα, πολύ ευχαρίστω στο epamlow@gmail.com, epamlow μία λέξη λατινικά και μικρά, επαμ νόμος, οτιδήποτε θέλουν με θέμα εκπομπή ή όποια την ερώτηση για να διακρίνουμε το mail με το θέμα και θα απαντηθούν, θα τα σταχυολογήσουμε. Είμαστε στη διάθεση των φίλων να απαντήσουμε σε όποια ερωτήματα, αρκεί να κάνουν λίγο γρήγορα. Αυτοί οι οποίοι είναι αμφίβολοι αυτή τη στιγμή αν θα προσφύγουν στο νόμο Κατσέλη, για μένα συντηρητικά ας πάνε να κάνουν αιτήσεις στις τράπεζες και να λάβουν βεβαιώσεις οφειλών, κάνουν να ετοιμαστούν γύρω στις 10 εργάσιμες ημέρες. Και περισσότερο πολλές φορές. Και περισσότερο πολλές φορές, δεν θα το επιτρέψουν, ο νόμος μιλάει για 10. Λοιπόν, και επίσης να παραγγείλουν ποινικό μητρό. Μπορεί να το αποφασίσουν και να κάνουν αίτηση νόμου Κατσέλη, μπορεί και να μην το αποφασίσουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει ας το κάνουν μέχρι να πάνε να κάνουν την κίνησή τους αυτή. Δεν χάνουν τίποτα. Γιατί όταν θα τους ζητηθεί, αν δηλαδή αποφασίζουν να πάνε στο δικηγόρο τους 15 Δεκεμβρίου, δεν πρόκειται να κάνουμε Χριστούγεννα, οι δικηγόροι είναι βέβαιο. Λοιπόν,
δεν θα προλαβαίνουν να πάρουν τα έγγραφα, οπότε δεν θα προλάβουν και να μπουν. Λοιπόν, πιστεύω ότι ήταν αρκετά για αυτή τη φορά. Και να ξέρετε ότι εγώ δεν πιστεύω πλέον ότι δια της δικαστικής οδού θα λύσετε το πρόβλημά σας. Απλώς σηκώστε αυτή τη στιγμή ένα μικρό ανάχωμα και κυρίως σηκώστε τους ώμους και το κεφάλι ψηλά και αντιμετωπίστε το πρόβλημα κατάματα και με αγωνιστικότητα. Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα στους ακροατές. Καλό απόγευμα, Ευαγγελία. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή».